Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε και σήμερα, Μπαλαντέρ. Πάμε μέχρι και τις 12 εδώ για το επόμενο δίωρο, δεν το λες, σκάρτο δίωρο. Εδώ θα είμαστε μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο να τα πούμε, να τα συζητήσουμε όλα εδώ στον Μπαλαντέρ, στον Λίμπερο 107,4 με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε παρέα για περίπου 2 ώρες να πάμε στα δικά μας τα αθλητικά, να πάμε στα γύρω-γύρω που πάντα συζητάμε εμείς εδώ, να πούμε αρκετά. Όπως το συνηθίζουμε κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ στον Μπαλαντέρ. Ο συνάδελφος αγνοείται προς το παρόν σε αυτή τη χειμωνιάτικη Πέμπτη. Δηλαδή έχει δροσούλα, εντάξει, δεν έχει πολύ κρύο, αλλά δεν είναι και το πανηγύρι που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αν και νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα η κακοκαιρία, τέλος πάντων, που διαβάσαμε δεξιά και αριστερά και ακούσαμε, μάλλον πιάνει τους κάτω και όχι τόσο εμάς εδώ πάνω. Γιατί από ό,τι είδα μέχρι Βόρεια Αιγαίο θα φτάσει. Πολλά μποφόρ και βροχές και όλα αυτά. Εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν τουλάχιστον με λίγο κρύο. Okay, σήμερα είναι λίγο ημιχειμωνιάτικη ημέρα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραίο παιχνίδι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει το μεγάλο έτσι κίνδυνο για την νίκη, γιατί καταφέρει να κερδίσει σήμερα. Είναι στα playoff της Ευρωλίγα. Κατάμεσο το ΑΚΑ 54-46. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εντυπωσιακή πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε με 30-14, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είμαστε στα μέσα της Τρίτης. Παραμένει μπροστά με 54-46. Σχετικά έχει επιστρέψει, ας το πω έτσι, η Ρεάλ, αλλά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το παιχνίδι το έχει εκεί που θέλει αυτός μετά από 26 περίπου λεπτά. Αλλά βέβαια, όταν παίζει με τέτοια ομάδα όπως η Ρεάλ, που είναι κάτοχος της Ευρωλίγκα, είναι και φέτος μέσα φυσικά στα τρία μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση μαζί με τη Φενέρ και τη ΤΣΣΚΑ. 10, 15, 20 λεπτά δεν φτάνουν. Θέλει 40 λεπτά συγκέντρωσης και κυριαρχίας για να καταφέρεις να την κερδίσεις. Η εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερα. Γενικά, ο Παναθηναϊκός σε αυτό εδώ το σημείο της σεζόν, που έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, είναι λίγο. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες δεν το υπολογίζουν και τόσο στη λογική ότι. Οι περισσότερες έχουν εξασφαλίσει πάνω κάτω τη θέση τους, ξέρουν τι θα κάνουν. Η Ρεάλ, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρει, θα είναι δεύτερη ή τρίτη, πολύ μεγάλη διαφορά δεν νομίζω να έχει όσον αφορά την τελική της κατάταξη. Δεν παίζει δηλαδή για πλεονέκτημα έδρας να πεις ότι έχει κάποιο πολύ πολύ μεγάλο κίνητρο. Οπότε ίσως να είναι και ένα διάστημα που οι περισσότερες ομάδες δεν το υπολογίζουν και τόσο, γιατί ακολουθούν τα play-off, οπότε εκεί θέλουν να είναι στο. Ξέρω εγώ, 80-90%. Ο Παναθηναϊκός αυτό το διάστημα έχει βρει momentum πολύ καλό. Δεν είναι μόνο οι νίκες που έχει κάνει, τις έχει κάνει τυχαία. Είναι όντως σε καλή κατάσταση και η εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα στο ΆΚΑ το επιβεβαιώνει ότι είναι όντως σε καλή κατάσταση. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, καμία από τις τρεις δυνατές δεν θα τον θέλει να τον πετύχει. Έτσι νομίζω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο ΆΚΑ και σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, γιατί όντως έχει ένα καλό momentum, είναι πολύ πολύ δύσκολος αντίπαλος. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και ο Ολυμπιακός θα βρει ένα σημαντικό παιχνίδι με την Αρμάνη και αυτός που προσπάθησε να είναι στα play-off. Νομίζω ότι και οι δύο στο τέλος θα είναι στα play-off. Για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό πάνω κάτω είναι αναμενόμενο, αν και δεν είναι τόσο στα χέρια του. Για τον Παναθηναϊκό, πριν λίγο καιρό δεν φαίνεται κάτι τέτοιο θα γίνει, θα είναι στα play-off, αλλά έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ και έχει καταφέρει να το έχει στα χέρια του. Το συνάδελφος, δηλαδή, Πέμπτη βράδυ 10 και 20, το τι μπορεί να γράφει στο ρεπορτάζ, ειλικρινά με τρελαίνει. Δηλαδή, τι μπορεί να γράφει 10 και 20 βράδυ Πέμπτης με τον Άρη να παίζει με τον Όφη Κυριακή στο Χαριλάου. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακός ώρες, πραγματικά. Με συγκλονίζει. Ωστόσο, έκανε μια πολύ σωστή κίνηση, έχοντας κρατήσει λίγο φαγητό το οποίο βρέθηκε εδώ στα γραφεία και ήταν πραγματικά σημαντικό, γιατί ήταν τόσο όσο Γιάννη Ζάτση. Ήταν εκείνο που ξέρεις, λες κάτι θέλω να φάω, αλλά δεν πεινάω κιόλας για να πλακωθώ. Και αυτό το κομματάκι ήταν ό,τι έπρεπε. Ό,τι έπρεπε ήταν. Να πούμε μπράβο στο φίλο που το έφερε, έτσι, να τιμηθεί και ο ίδιος. Και στον συνάδελφο, ο οποίος είχε τη συναδελφική αλληλεγγύη, να σκεφτεί, να μου πει ότι ξέρεις, αν πεινάς, άστο, μην ψάξεις τίποτα άλλο. Έχουμε εδώ πέρα κάτι. Σε αυτό του οφείλω να του δώσω τα credits. Στο άλλο το κομμάτι, το ότι Πέμπτη βράδυ 10 και 20, ωραία, είναι μπροστά από τον υπολογιστή και γράφει. Είναι κάτι που πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και δεν το βλέπω να αγχώνεται κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι. Όλα καλά. Εντάξει, τον βλέπω να κινείται.
Λοιπόν, έχω να πω αρκετά για ΠΑΟΚ και για Άρη και για Ηρακλή σήμερα. Θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα μετά τις 11, γιατί υπάρχουν διάφορα στον Ηρακλή. Είναι το αγωνιστικό, το οποίο δεν μπορεί να μείνει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί σήμερα έχει 2 ακόμα χαμένους βαθμούς, αλλά είναι και το εξαγωνιστικό, το οποίο σήμερα έχει εξέλιξη με αυτή την τροπολογία που έχει να κάνει, που δίνει μια ανάσα στον Ηρακλή. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά τις 11, θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα, γιατί η σεζόν και στη Football League πλησιάζει προς το τέλος της. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αδιάρθρωση ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ομάδες της Football League προσπαθούν να είναι στην πρώτη δεκάδα, ώστε σε περίπτωση αδιάρθρωση να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Ο Ηρακλής δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μετά και τη σημερινή ισοπαλία έχει μείνει πίσω, αλλά με τη σημερινή ισοπαλία με δόξα δράμας. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να πάει και Νίκο. Τι γίνεται, ρε φίλε? Τι τρέχει το ρεπορτάζ 10 και 20 το βράδυ, Πέμπτη, ρε φίλε, 28 Μαρτίου, στο ρεπορτάζ του Άρη? Κλείνουμε και μου εμφανίζει στο στούντιο 10 και 20. Κλείνουμε εφημερίδα, ρε φίλε. Δυνάμωσε 10 και 20 το... Πέμπτη. Όχι, δυνάμωσε λίγο το 2. Δυνάμωσε λίγο το 2. Ναι. Πάμε στη γραμμή 2, λοιπόν. Κι άλλο λίγο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Τι γίνεται? Τι να γίνει, ρε φίλε? Τι, σε αυτό, ό,τι γίνεται, μαθαίνετε. Έλα. Ποιο από εκεί? Το Βίσμα. Βγάλ το, ρε φίλε. Κάτσε, πάρω τα άλλα τα ακουστικά. Πάμε λίγο, κορυφώνει. Τώρα καλύτερα. Πορτοκαλάκι. Ναι. Μου το άφησε η Μαριλής προχθές, δεν το έφαγα, το φάω σήμερα. Το έβαλα στο ψυγείο να παγώσει λίγο, να γίνει τσιμπούζι. Είναι πορτοκάλι για βρώση. Οι άλλοι φάγανε πίτσα. Καλή. Την οποία τους παραχώρησα εγώ. Πολύ καλή, μπράβο σου. Πολύ καλή κίνηση, φίλε. Ναι. Πολύ καλή κίνηση. Αυτό εξηγούσα πριν, ότι είναι τόσο όσο ήταν. Ναι. Δηλαδή να μην πλακωθεί αλλά και να φάσει κάτι. Και εγώ τώρα σαν το συμπέθερο. Και εγώ παραδόξω σήμερα, εσύ τώρα τρώω το φρουτάκι σου. Εγώ σήμερα τα φρουτάκια μου δεν τα πήρα. Ξέχασα να τα πάρω όταν έφυγα το απόγευμα το σπίτι. Και σαν το συμπέθερο τώρα ο Παπαδόπουλος καθαρίζει ο νέο το πορτοκάλι. Συμπεθερικά εντελώς τώρα το καθαρίζει, να ξέρετε. Έτσι. Με το χέρι, τσίκι τσίκι. Εντάξει. Αλλά τι να κάνει. Αλλά σου λέω εγώ τα φρουτάκια μου τα ξέχασα σήμερα, την μπανάνα μου και το μιλαράκι μου. Και το κομματάκι αυτό ήταν ό,τι έπρεπε, φίλε. Ό,τι έπρεπε. Τι μείωσε, ρεάλε. Μείωσε, ναι. Στο 34-12 είχα μείνει. 32-14 νομίζω. 32-14, μπράβο, ναι. Εντάξει, φίλε, θα μείνουν οι άλλοι σε κάποια φάση. Δεν μπορούσε να πάει Παναθηναϊκός 20 πόντους όλο το μάτς. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Σχοβόλησε το στούντιο. Βέβαια, ρε φίλε. Πορτοκαλάρα. Το πιστεύεις ότι έχω να φάω χρόνια? Θα έτρωγα πολύ. Θα έτρωγα πολύ πιο μικρός. Τα έκοψα μετά. Επένδυσα πολύ, κυρίως το καλοκαίρι, πάνω στο νεκταρίνι. Το χειμώνα στο, σχέση μπορεί να έχετε μετά, στο ξινόμυλο με κάποιες πόντες μπανάνας, αλλά πορτοκάλια είχα να φάω χρόνια και τώρα θα φάω ένα. Πρώτα φάω και on air. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Είναι κάτι που μοιράζεσαι με τον κόσμο εδώ και είναι σημαντικό αυτό. Δεν μου κάνει για πορτοκάλι. Σοκολάτες. Σαν μανταρίνι μεταλλαγμένο είναι βασικά, δεν είναι πορτοκάλι. Είναι μικρό πορτοκαλάκι, ρε φίλε, εντάξει. Μικρό πορτοκάλι είναι. Όχι πορτοκάλι. Μύρισε πορτοκάλι, δεν μύρισε μανταρίνι. Μύρισε, ναι. Τι γίνεται, πώς ήταν ο Αργολιέθος, πώς ήταν η μέρα σου, φιλαράκι μου? Η μέρα θα τη χαρακτήριζα παραγωγική. Πολύ, ναι. Παραγωγική θα τη χαρακτήριζα. Ήταν, ναι. Και συνεχίζει να είναι παραγωγική, Νίκο, γιατί το δικό μας γρανάζι δεν σταματάει, φίλε, 8 και 9 και 10 η ώρα, τα ξέρεις αυτά. Σταματάει στις 12. Έτσι. Πραγματικά στο τέλος σήμερα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μάμισε το. Στο τέλος σήμερα. Λίγο με τα σέρωτα ανέβηκα να ξέρεις, είχα λίγο το νου μου. Όταν έφτασα εδώ πέρα πάνω. Έρχομαι όταν σταμάτησε, ξέρετε, έπιασα λίγο, κοιτούσα λίγο τα φωτάκια να αρχίσουν να αποσβήνουν, αλλά εντάξει, όλα καλά. Το μεσημέρι που ήρθα, καμιά φορά συνηθίζω να το παίρνω με πόδι. Έξι ορόφους. Ναι. Το κάνω μια φορά την εβδομάδα, δύο. Ναι. Ρογκάλισε, ρε φίλε. Αγνό. Που ανέβαινε τα σκαλιά κάθε μέρα. Και έπαινε αγνό, ναι. Και έρχομαι σήμερα με διάθεση να μπω κατευθείαν στο σανσέρ, γιατί δεν ήμουν πολύ στα καλά μου, ρε παιδί μου. Ένιωθε μια κόπωση, γιατί ήταν δύσκολη μέρα και αύριο είναι δύσκολη μέρα και χθες ήταν δύσκολη μέρα anyway. Και εκεί που πάω να μπω, πατάω το κουμπί, βλέπω να αποσβήνει. Και το βλέπω στον πέμπτο, λέω, κόλλησε. Και αρχίζω να βλέπω κοπάδια να κατεβαίνουν με τις σκάλες. Και λέω, γίναμε, πάρε τα πόδια σου. Και είχε πάλι κολλήσει. Γι' αυτό εγώ το βράδυ θα πάω με τα πόδια. Έξι ορόφηρε, φίλε. Ναι, και γι' αυτό εγώ το βράδυ θα πάω με τα πόδια. Εσύ με το Γιάννη, πάρετε το ασανσέρ. Καλά, αν περάσετε. Δύσκολο η έξι ορόφηρε. Να είστε καλά. Εγώ, μέχρι να λυθεί οριστικά το θέμα με το ασανσέρ, δεν ξαναμπαίνω. Ναι. Δεν είναι για να μπλέκουμε. Εντάξει. Δεν παθαίνει και τίποτα, ρε φίλε. Μένεις μέσα κανένα 1-2 λεπτά και μετά ξεκολλάς. Όλα καλά. Δεν είχες μείνει 1-2 λεπτά, συνάδελφε, την προηγούμενη Πέμπτη. 5 λεπτά, οκ. Είχες μείνει παραπάνω. 5. Όσο τα φώτα δεν σβήνουν, είσαι εντάξει. Άμα ζεις τα φώτα, αρχίζεις λίγο να αγχώνεσαι. Άμα ζεις τα φώτα, σε πολλές καταστάσεις πρέπει να αγχώνεσαι. Μάλιστα.
Η Manchester United ανακοίνωσε σήμερα ότι επίσημα προπονητή τη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Λούγκανα Σόλσκερ. Το κέρδισε. Καλό είναι αυτό, λες. Εγώ λέω ότι είναι καλό. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση του Ζιντάν. Νομίζω. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι πάει. 8 εκατομμύρια το χρόνο. Not bad. Ναι, αλλά ο Ζιζού, ρε φίλε, θα σου πάρει τον Πογκμπά, λέει. Θα τον πάρει. Κοίτα, για μένα είναι win-win, δεν έχω θέμα. Και τον Αζάρ. Θα τον πάρει, δεν έχω πρόβλημα. Για είναι win-win, ρε φίλε. Ο Πογκμπά είναι πάρα πολύ περίπτωση. Η United θα πάρει λεφτά, η Real θα πάρει τον παίχτη. Και οι δύο ομάδες που υποστηρίζω. Άρα κομπλέ είμαστε. Ο Ζιζού θα τα ρίξετε το καλοκαίρι. Η Real θα τα ρίξετε το καλοκαίρι. Τα 500 που γράφει σήμερα η Μάρκα είναι νομίζω υπερβολή. Εκεί νομίζω το έγραψε. Εκεί το έγραψε, τέλος πάντων. Είναι νομίζω λίγο υπερβολή. Δεν είναι πάρα πολλά λεφτά, ρε. Γιατί, ρε φίλε. Είναι πάρα πολλά. Ο Νεϊμάρ έκανε 222, πόσο έκανε. Εντάξει, όχι, πρόσεξε. Ο Νεϊμάρ 222 είναι πάρα πολλά λεφτά για να πάρει τώρα αυτού του τρει. Και υπάρχει και το financial fair play, το οποίο αιωρείται πάνω από τι ομάδε. Εντάξει, οκ. Άμα τον πάρει. Πάνω από κάποιε ομάδε. Κάποιε ομάδε. Ναι, κύριο θα την πάρει και τη City για την ώρα. Δεν ξέρει αν θα επεκταθεί και σε άλλε είναι η αλήθεια. Εντάξει, μακάρι, φίλε, μεταγραφές θα γίνονται, το χρήμα να κινείται. Να αυτό κινείται, αυτό είναι το σωστό. Και σημαντικό. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παντού γενικότερα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Να κινείται το χρήμα. Να μην μένει μέσα σε ντούκια και σε λογαριασμούς. Αυτό, αυτό. Σαν κάτι γιαγιάδες που κρατάνε λίρες. Ναι. Δεν αυγατίζει το χρήμα, παιδιά. Είναι γνωστό αυτό. Όσο και να το κρατάς κάπου, δεν μεγά. Όσο το κρατάς μέσα εκεί, εκεί μένει. Δεν αλλάζει. Και όπως λέγανε και παλιοί, μαζί μας θα τα πάρουμε. Δεν θα τα πάρουμε. Πολλοί τα παίρνουν και μαζί του, Νίκο. Αυτό είναι κακό. Να γίνεται. Να τα αφήνουν σε αυτούς που μένουν πίσω. Τα παίρνουν και μαζί τους. Για να γλυκαίνει λίγο να. Όπα, στην ΕΡΤ τι έχουμε. Τι έχουμε, ρε φίλε. Τίποτα. Αυτό το ΕΡΤ Sports μια πραγματικά. Πάνω, ρε. Πάνω. Πάνω, πάνω έχουμε το, αυτό του στρατή Μυριβίλη. Πώς λέγεται. Τι, Φοφίκο. Τι έγινε, μεγάλε. Λα, ρε φίλε, είναι. Με άσπρο φανελάκι. Εποχή συνεργαστή. Εντάξει, τι να κάνω. Το κατάλαβα, ρε. Αλλά εντάξει, οκ. Έλα τώρα, πώς λέγεται, σε έχω κολλήσει. Τα κανόνια των Οβαρών. Σιγά μη λέγεται και τέτοιο, πώς το λένε. Τι. Έλα ρε, εκείνα που παίζουν κάθε Πάσχα. Ποια ρε. Όχι τα κανόνια των Οβαρών. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Έχονται, έχει το Πάσχα με αυτές τις ωραίες κλασικές χιλιοπεγμένες. Πάλε και πάλε τα ίδια που λέγεται. Το ψήλο βλέπω αυτό, όχι όπως παλιά βέβαια με την ίδια θέρμη. Αλλά έχει τα στανταράκια, ρε παιδί μου. Το... Έλα, ρε, πες ποιο είναι το γνωστό, ξέρω να βαρώ, τώρα έχω κολλήσει. Ben Hur. Το Ben Hur, μπράβο, ναι. Αυτό πήγα να πω. Άλλο στανταράκι αυτό πολύ. Αυτό έγινε remaster, Νίκο, νομίζω πέρσι πρόπερσι. Κάπου ξαναβγήκε. Κάπου το είχε μάλλον δεν το βάλα στην τηλεόραση remaster. Όχι τηλεόραση, ρε, φίλε. Ναι. Στο κινηματόγραφο. Το Βαραβά με τον Άντωνι Κουίν και εκείνο ωραίο, βέβαια. Εκείνο το έβαζε συνήθω το Μέγκα πρωί μεγάλου Σαββάτου. Το θυμάμαι. Ρε, είναι το πρόγραμμα ακριβώς άλλος. Ναι, 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 ναι. Μια ταινία που δεν έχει καμία σχέση με τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι άθλοι. Αλλά γιατί. Δεν ξέρω γιατί το βάζανε. Με τον Λίαμ Νίσον και τον άλλον, πώς το λένε, μωρέ. Που έπαιζε πειρατή καλλιτική, μου διαφέρει. Τον Τζέφρι Ράς, ναι, μπράβο. Και εκείνο, καμία σχέση με το Πάσχα, βέβαια, εκείνη η ταινία, αλλά οκ. Okay. Το άλλο του. Ο Κόμις Μοντε Κρίστο, βέβαια, Αλέξανδρος Δουμάς, και αυτό το βάζανε καμία σχέση με το Πάσχα και αυτό, αλλά θα το βάλουμε. Σταθερή. Καλά, φίλε, και πόσες ταινίες να έχει το Πάσχα, δηλαδή. Σταθερή ταινία okay. Του Μέγκα και εκείνη. Πόσες ταινίες να έχει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Απλά είναι... Ένα μήνα μακριά είναι. Δεν είναι, τι είναι ένας μήνας, Γρανίκο, κάτσε καλά τώρα. Ένα μήνα μακριά είναι, δεν είναι κοντά. Έτσι περνάει. Ναι, έτσι. Okay. Και για τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει λιγότερο. Α, την Κυριακή του Πάσχα. Η Κυριακή του Πάσχα πέφτει ένα μήνα, νομίζω, just κιόλας, 28. Αλλά Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάει λίγο νωρίτερα. Βέβαια. Πολύ φθηνοί προορισμοί για να πας κάπου το Πάσχα, σύμφωνα με κάτι πρόχειρες έρευνες που έκανα. Θα πας κάπου το Πάσχα. Όχι, δεν θα πάω. Όχι, τουλάχιστον να ψάχνουμε. Άμα θες να πας, ρε φίλε, σε ένα νησί και έχει 305 ευρώ το αεροπορικό εισιτήριο, όχι, δεν τα αφήνεις, άστο, λες, δεν πειράζει. Α, το προσθέσει, είχε μια ειρωνία μέσα κρυμμένη, μάλιστα. Τι εννοείς. Γιατί είπες 300 ευρώ γι' αυτό. 350 είπα, δεν είπα 300. Άρα υπήρχε ειρωνία στο προσιτές στη μέση. Πολύ προσιτές. ευκαιρία για ταξίδι, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Και ειλικρινά απορώ, δηλαδή, αν θα τα πα 15 φορέ και το νησί. Πώ είναι το στην Πέλη, είναι χιλιάρικο, α πούμε, έχει το περιβάλλον. Ποιο νησί έψαξε. Γιατί πάρω έτσι. Πώ το λένε, εγκυκλοπαιδικά. Και έμεινα εκεί, δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Κάτσε, κάνουμε, ρε φίλε, τώρα μια έρευνα. Ωραία. Γιατί στην Πάρο συγκεκριμένα όμω. Ρε, παιδί μου, έπεσε μια πρόταση στο τραπέζι, α πούμε. Ναι. Κατάλαβε. Γιατί θέλω να πάω κι εγώ, δεν έχω πάει στην Πάρο. Και έπεσε η λογική του Πάσχα. Που δεν έχει πολύ κόσμο, που έχει πολύ native και όλα αυτά. Και είναι και νησί που γενικότερα τότε αρχίζει να λειτουργεί. Για πόσες μέρες. Τι είναι η σημασία η μέρα, φίλε.
Δεν έχουν σημασία οι μέρες. Βάλε μεγάλη Πέμπτη με Κυριακή του Πάσχα. Με Δευτέρα του Πάσχα. Περίμενα. Απρίλη. Τώρα να τα βάλει δεν έχει διαθεσιμότητα, να ξέρεις. Δύσκολο θα βρει εισιτήριο τώρα. Απρίλη. Διόχι. 59-53 το ξεκίνημα τη τέταρτη περίοδου. Πες, ας πούμε, μεγάλη Τετάρτη. Ρεάλ. Μεγάλη Τετάρτη, ας πούμε, πες. Να ναι. Φύγεις. Όχι, μεγάλη Πέμπτη, άντε, μεγάλη Πέμπτη. Ναι, δηλαδή, πέντε μέρες στην Πάρο Πάσχα τι να πάω να κάνω. Ναι, όντως. Δηλαδή, λίγο. Και να γυρίσει Δευτέρα, ας πούμε. Ναι. Ωραία. 25-29. Δύο ενήλικες. Ένας βάλει. Ένας, εντάξει. Ένας βάλει για να έχεις ακριβώς το ποσό. Ωραία. Με επιστροφή ή χωρίς. Με επιστροφή, τι έτσι. Ρε φίλε, άλικα, όσο το κάνω και εγώ ψάχνεις ξεχωριστά, το πήγαινε ξεχωριστά το έλα. Άσε μας τα λίγο, δεν θα πάμε στη Νέα Υόρκη, στην Πάρο να πάμε. Απευθείας πτήσεις, μετεπιστροφής, ωραία. Αναζήτηση. Κάτι 372 έχει βγάλει εδώ, περίμενε. 372, έχει ανέβει κι άλλο. Περίμενε, 350, 390, αχα. €403 ευρώ. Και λέει για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει, ρε παιδί μου, μια απόδραση για το Πάσχα. Ρε παιδιά, δεν θα πάμε στη Νίκαια της Γαλλίας. Στην Πάρο θα πάμε. 518 επίσης. Ναι. Αχα, μάλιστα. 518 και με διάμεσο κιόλας. Πω. Καλά τώρα, αυτό είναι... Τραγικό. Να είναι με, πες το, πρώτη θέση και δεν συμμαζεύεται. Αλλά δεν έχει σημασία. Με το πλοίο, ρε φίλε. Με το πλοίο. Ποιο πλοίο, δεν έχει πλοίο. Με το πλοίο, βρες εσύ αν και πήγαινε. Τέτοιες εποχές. Ψαροκάικα. Ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Έτσι πρόεδρε, είναι φθηνή προορισμή, φίλε. Για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει τέτοιο. Αν και μου είπαν και κάπου αλλού είναι ωραία. Πού? Εδώ είμαστε. Ένα άλλο νησί, κοντινό είναι στην Αθήνα. Ποιο? Εδώ είμαστε. Α, δεν έχει αεροπλάνο. Όχι, όχι. Είναι πολύ κοντά. Σύρο. Σπέτσες. Σπέτσες. Ναι, αλλά είναι ακριβώς εκεί. Εκεί που έχει πάει ο Μαρκοράς με την κουντουρά του. Και παίζει σαν αδελφάκια. Και έπαιζε χαρούλα. Βέβαια. Είναι καλή φάση μου ήταν. Και Πάσχα είναι καλή φάση. Όλο του κόσμου οι Κυριακές. Πάσχα σταματάνε τα πάντα. Έτσι δεν έχουν τίποτα παιχνίδι περίεργα, Νίκο. Τι. Δεν παίζουν τίποτα παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Διακοπή και μετά γυρίζουμε για μία αγωνιστική. Εκπληκτικό προγραμματισμό τη Super League. Ναι. Και μετά τελικό κυπέλλου. Ε? Και μετά cup final, ναι, cup final και μετά προετοιμασία. Όλες οι ομάδες κουλπού, βασικά διακοπές κανένα μήνα. Τελειώνουμε δηλαδή, αυτό ήταν κανένα μήνα έχουμε ακόμα. Άρα, δεν έμεινε τίποτα. Τι ένα μισό, ένα μήνα έμεινε. Ωραία, Νίκο. Τελειώσαμε, μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Μετά μεταγραφές, φίλε. Ένα μήνα, κάτι μπορεί να γίνει. Μεταγραφές, φίλε, μετά θα είσαι δυνατός. Ναι. Καρυπίδι έχεις. Αλήθεια είναι. Τα παιδιά σου σήμερα ανέβηκαν στο Χορτιάτι. Στον κυνηγό, ναι. Ηλίθιοι πήγαν από όλα τέλος πάντων. Ναι, ναι, είμαι ενήμερος από χθες. Δεν έμαθα τι φάγανε, αλλά έμαθα ότι περάσαν καλά. Τι να φάγανε, ρε φίλε, στο κυνηγό, δηλαδή. Σε ενημερώσαν όμως κατευθείαν, ε. Με ενημερώσαν οι ρουφιάνοι μου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν εδώ πέρα, τι σου είπαν, ήρθαν εδώ πέρα τα κλιανά. Δεν μου είπαν τίποτα, ρε φίλε. Α. Λογαριασμός μάθαν πόσο βγήκε. Πώς να βγήκε, δηλαδή. Όλη η ομάδα ήταν, το αγωνιστικό τμήμα. Όλο το αγωνιστικό ήταν. Ναι. Πήγαν να κάνουν τραπέζι αυτοί που έχουν φάει προστήματα το τελευταίο διάστημα. Τα προστήματα. Όχι προστήματα, πρόστιμα. Για να είμαστε σωστοί, όχι προστήματα, τα πρόστιμα. Αυτοί που φάγανε πρόστιμα, ρε παιδί, τις τελευταίες εβδομάδες. Πόσοι φάγανε πρόστιμα, ρε φίλε, δηλαδή. Μάλλον αρκετοί. Για να βγει και το τραπέζι. Δεν πειράζει. Αυτοί που φάγανε προστήματα, αντί να τα πληρώσουν, δηλαδή, ξέρω εγώ, στην ΠΑΕ, κάνανε ένα τραπέζι στην ομάδα. Ναι. Ναι. Τίμιο. Ναι. Τίμιο. Λέει η ομάδα, μην τα δώσει εμένα. Καρυπίδαρος, πάλι κάτω στο τραπέζι. Δηλυζήσει, ξέρω εγώ, και το τέτοιο. Και τη διαφορά θα την καλύψω εγώ. Ωραία. TLK, λοιπόν, πάμε στο break, stichiman.gr μαζί μας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Εύκολα και απλά κατεβάζει την εφαρμογή σε tablet και κινητό και στοιχηματίζεται live ανατροπή της Real μέσα στο ΟΑΚΑ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Σε μια συνέχεια της... Τι θυμηθήκαμε χθες το βράδυ όταν φεύγαμε. Σε μια συνέχεια της χθεσινοβραδινής κουβέντας με Snoop Dogg, Ντέλα Φουρερά και τα λοιπά. Με, τον... με αφορμή την... Με αφορμή. Ταξιδέψαμε όση ώρα φεύγαμε, όταν φεύγαμε χθες το βράδυ με τον Νίκο Ρεπίδη, ταξιδέψαμε σε εκείνα τα χρόνια. Δεν είναι πολύ μακρινά. Δεν είναι πολύ μακρινά, εντάξει. Δεν είναι και λίγα χρόνια βέβαια. Okay. Μια δεκαετία, ρε παιδί μου. Στο Gifted. Σε ωραίες καταστάσεις, ρε παιδί μου. Τα Tens ήταν αυτά. Τώρα είμαστε. Μπαίνουμε στα 20. Στα 20, βέβαια, βέβαια. Βασικά τα λες και Late Zeros, αλλά οκ. Late Zeros, ε. Ναι. Το λες και Late Zeros, ναι, γιατί όχι. 8, 9, 10. Μετά έγινε το Tens. Μεγαλώσαμε. Γάρε, εγώ από την πλασία έφαγε να πούμε η τέτοια σε πήραν τα χρόνια. Σιγά, αφήσε τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά με φανάρι.
Όχι, πήρα σήμερα έναν ποδοσφαιριστή του Άρη νεαρό, πες στις μικρές σκάπα, ρε παιδί μου. Και με λέει κύριε και λέω... Εγώ νόμιζα γυρνάς, μπορεί να μας ελένε, αλλά εσύ γυρνάς και με το κύριε γυρνάς. Και του λέω πόσο χρόνο είσαι, λέει 14. 14 ρε φίλε, είσαι 14 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι ρε, τι να κάνουμε. Μεγαλώνουμε ρε φίλε. Εγώ νόμιζα γυρνάς μόνο μας λένε... Εσύ γυρνάς και με το κύριε γυρνάς. Εσύ γυρνάς και με το κύριε γυρνάς. Γυρνάς. Όπως έχει πει. Με πήραν τηλέφωνο σήμερα από... Είμαι στο... κατά τις 8 και κάτι, γιατί έτυχε να κοιτάει την ώρα. Είμαι στο γραφείο μέσα, χτυπάει το κινητό μου. Σταθερό Θεσσαλονίκης. Ναι, το σηκώνεις κύριος. Λέω τέτοια ώρα, ποιος να είναι, λέω τώρα. Εντάξει, από τη Voltron δεν θα είναι για να μου προσφέρουν πολύ φθηνό νυχτερινό ρεύμα. Ναι. Δηλαδή, που με έχουν ζαλίσει τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Φτάνει. Ναι. Το σηκώνω, ρε παιδί, παρακαλώ. Καλησπέρα, ο κ. Παπαδόπουλος. Δημοτικό σύμβουλο, κάτι τέτοιο. Περίμενε, όχι, ναι. Ο Παπαδόπουλος δεν παίρνει δημοτική σύμβουλη. Τον Παπαδόπουλο τον παίρνουν ευρωβουλευτές. Α, ωραία, ωραία. Θα έχετε τηλέφωνά του μάλλον, φίλε, κάπου, γι' αυτό. Ναι, λέω... Λόγο. Λέ... Κοίτανε από εκεί κιόλας. λέω, ο ίδιος, λέω, ποιος είναι τώρα, λέει, καλησπέρα σας. Σας τηλεφωνούμε από το γραφείο της Τάδε. Α, της Τάδε. Ναι, okay. Της Τάδε, οκ. Okay. Εσύ ξέρεις πια. Λέω, εντάξει, λέω, οκ. Okay. Λέει, η οποία δεν ξέρουμε αν έχει την ενημερωθεί, αλλά είναι υποψήφια για πάλι στις ευρωεκλογές. Ρε εσύ να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί ναι. Έχω ένα. Μια ωραία γυναική, ευγενική φωνή. Ναι, παρένθεση. Βάζουμε και προφανώς. Στις ευρωεκλογές βάζουμε σταυρό ή όχι. Πρόσεξε. Και μου λέει. Και μου λέει, το ξέρω ότι κατεβαίνει. Λέω, ναι, είμαι ενήμερος, λέω ότι κατεβαίνει. Δεν είχα ιδέα. Θα σοκολητής είμαι. Άσε ρε ψεύτη. Σίγουρα έχεις κολλήσει στην Περαία. Σίγουρα έχεις γίνει ψαρόκολλα. Έτσι. Κουμπάς. Δώσ' το. Λοιπόν, και με λέει... την Πατανόβουρτσα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και λέει, χαιρόμαστε που το γνωρίζετε, λέει, και υπολογίζουμε σε δική σας ψήφο σε επερχόμενες ευρωεκλογές. Ένας από τους 4 σταυρούς, λέει, να πάει στην. Άρα βάζουμε σταυρό. 4 μου είπε. Ένας από τους 4 έχουμε δει. Εντάξει, εγώ νόμιζα δεν βάζαμε. Τέλος πάντων. Okay. Λέω, ναι, βεβαίως, ναι, να είστε καλά. Καλό, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ούτε ένα λεπτό κράτησε το τηλεφώνημα. Ναι. Απλά περιεκτικά, ωραία. Αυτό. Χτυπάνε παντού, να ξέρετε. Εντάξει. Ξαναλέω ότι έχουν μια βάση δεδομένων, Νίκο. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, δεν με πήραν τηλέφωνο από εκεί. Ναι. Δεν είμαι στη βάση δεδομένων τους. Δεν έχουμε κάποιο αλυσβερίσι για να είμαι στη βάση δεδομένων τους, κατάλαβες. Εγώ δεν έχω αλυσβερίσι. Επίσης, κάποιοι κάνουν και τυχαία τηλεφωνήματα, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Εγώ φαντάζομαι το δικό μου ήταν τυχαίο γιατί δεν. Δεν νομίζω. Δεν έχω αλυσβερίσι και γενικότερα. Ναι, καλά. Το πολιτικό, όχι με το πολιτικό βοηθό, αλλά με συγκεκριμένους υποψήφιους. Δεν έχω λύσει βέβαια. Τι άλλο να γίνει. Δεν έγινε τίποτα, Ρενίκο. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα που βγαίνουν όλα αυτά. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι άλλο να γίνει. Θα ακούει τώρα ο κόσμος και θα νομίζει ότι ο Παπαδόπουλος θα παίρνει. Όχι, δεν θα παίρνει. Ναι. Δεν το αφήσαμε να νοηθεί. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, κάτι τσάρτα τη χαρά περίεργα. Πώς έλεγε και ο Βίρον Πάσχος, ότι τον παίρνω. Τον παίρνω. Τι, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι τυχαίο, τηλεφώνουμε από εκεί. Εγώ πιστεύω, ναι. Πήγες με βάση δεδομένων οι συνεργάτε. Ωραία. Και άρχισαν να τηλεφωνούν. Υπάρχουν χιλιάδες άτομα σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Προφανώς. Να ξέρεις. Άρα, κάπου εκεί πέρα λογικά. Πάρα πολλοί που έχουν πάει ταξίδια, δεν πρέπει να χιλιάδες. Είναι και το. Ταξίδια. Εγώ δεν έχω πάει ταξίδι. Τι ταξίδι. Ναι, το ξέρω. Τι ταξίδι δηλαδή. Αναψυχή. Δημοσιογραφικής κάλυψης. Α, όχι, δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Τι να κάνουμε, φίλε. Δυστυχώς δεν είχα την τύχη. Okay. Κάποιοι άλλοι την έχουν. Κάποιοι άλλοι την έχουν, ναι, σίγουρα. Ναι, οκ, ναι, okay, παιδί μου. Κάποιοι άλλοι, ναι, έχουν την, ναι, την ευκαιρία να το. Εγώ είχα κάνει ένα ταξίδι αναψυχή πριν ένα μήνα και κάτι. Πριν ξέρει, είχα πάει, ναι, παιδί μου. Με καλούς φίλους. Με καλούς φίλους, ρε παιδί μου, είχα πάει. Ναι, γιατί ήθελα να ζήσω αυτή την πόλη από κοντά. Σωστά, σωστά, σωστά. Και εμένα μου, και εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Πρώτα τα σοκολατάκια μου. Ναι, σοκολατάκια. Σοκολατάκια που λέει και τώρα και να γυρίσω πίσω. Αυτό. Και πολύ καλά έκανε, Νίκο. Τόσο όσο, 2-3 μέρε αυτό ήταν. Και μετά come back αυτό. Τώρα εντάξει, έγινε ένα τυχαίο τηλεφώνημα. Θα γίνουν και άλλα τυχαία τέτοια τηλεφωνήματα. Εντάξει. Και ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα θα γίνουν μετά στις βουλευτικές εκλογές. Όταν θα γίνουν αυτές. Τώρα θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν ξέρω, θα γίνουν πιο νωρίς. Δεν το ξέρω. Εκεί θα γίνει πανηγύρι. Τώρα βοήθαμε λίγο. Τέλη Μαΐου έχουμε δημοτικές και περιφερειακές και έχουμε και ευρωεκλογές την ίδια μέρα ή είναι μια εβδομάδα πριν ή μετά. Κάπως έτσι. Νομίζω μια εβδομάδα μετά. Μάλιστα.
Κάπου εκεί είναι πάντως. Εκεί πέρα γύρω. Οι ευρωεκλογές. Και μετά τον Οκτώβριο, καλώς χρόνο των πραγμάτων, θα έχουμε και τις βουλευτικές. Καλώς Οκτώβριο είναι το, το συνταγματικό. Μπορεί να γίνει πιο νωρίς. Δεν νομίζω. Κοίτα, να σου πω κάτι, αφού δεν έγινε πιο νωρίς. Ιούνι, αφού δεν έγινε νωρίτερα. Εδώ και 4 χρόνια δεν θα γίνει τώρα. Τι είναι και 4 χρόνια, ρε φίλε. Είναι άξιο να αναφέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε full τετραετία. Βεβαίως. Θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που κόμμα έβγαλε full τετραετία. Δεν ξέρω. Είδες. Έχει θυμάστε... βγάλει κανένα. Έχουν βγάλει πολλά. Κυρίως ναι. Στα δεκαετία του 2000 βγάλανε αρκετά και πιο πριν. 2000. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι, ρε. Αλλά θυμάσαι προ ΣΥΡΙΖΑ που σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίναμε κάλπη. Ναι, αφού έβρισκε και τρόπους για να, για να στείλει την κατάσταση στην κάλπη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όταν ήταν αντιπολίτευση. Τώρα που έγινε συμπολίτευση, βρήκε αρέκλικο. Το 1969 έχει πάει και το μάτς, τελευταίο δίλεπτο είμαστε, ο Παναθηναϊκός λίγο έχει χάσει. Γίνεται ένας χαμός. Την επαφή του με το, με το καλάθι με τον ορίζοντα γενικότερα. Και άστοχος και λάθη και κάποιες επιλογές. Το 1969 η Real πάει να το γυρίσει και ξανά την κατοχή εδώ, γιατί ο καλάθις σούταρε και έκανε airball. Εγώ μη φάουλ, you φάουλ. Yeah. Και έχει πάρει time out ο Ρικ Πιτίνο. Με το πολύ ωραίο ιταλικής καρδιάς δαμένο μαλλί. Και εγώ νόμιζα να μιλήσει για τα ρούχα του, αλλά... Τελικά πήγε στην. Εντάξει, είναι normal κουστούμ προποντίνε, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεξα τι φοράει γι' αυτό. Ωραία. Στην Κρήτη που είχαμε βρεθεί σε κοινό μαγαζί. Κοίταξε λαιμό. Όχι σε κοινή παρέα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάνε λαιμό. Στις τραβηγμένες περιπτώσεις. Όχι, ήταν πολύ χαλαρός. Πολύ χαλαρός. Εγώ με τη Χατζηβασιλείου το είχα πάθει αυτό. Τι εννοεί. Την είχα δει πριν χρόνια σε μια εκδήλωση για το βόλιο του Άρη. Ήταν είχε αναλάβει την παρουσίαση. Ναι. Και... πρώην βολεϊμπολίστρια. Αλήθεια είναι. Άρχισε με Κώστα Χαριτονίδη. Ναι. Και πήγα λίγο από κοντά. Πέρα. Γιατί να ξέρετε, όταν κάποιος που εγώ δεν το κατακρίνω, καθένας άμα θέλει κάνει μπότοξ, τραβιέται, κάνει ράνι, δικαίωμά του είναι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι κακό, είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως λένε, ρε παιδί μου, ότι η διαφορά φαίνεται στο λαιμό πάντα. Και πήγαμε λίγο στη Βικούλα, η οποία είναι καλοστεκούμενη και έχει πολύ δυνατό σώμα, okay, ναι, για, τα, για την ηλικία της. Πολύ πολύ στην Αγάρ. Πολύ στην Κασέτα, ναι. Λοιπόν, αλλά ο λαιμός. Φαινότανε. Θα τραβιώσουνε από ποτέ. Έχω θέμα το βαδόνο μαλλίχρι, δεν μπορώ στον άντρα. Έχω σοβαρό ζήτημα. Εντάξει, εγώ σε αυτό ναι είμαι κατά. Δεν το μπορώ. Θέλει να γκριζάρει, δεν είναι κακό. Δεν το μπορώ. Εκτός αν είναι τέτοιο. Αυλαντίζει. Πιστεύεις ότι αυλαντίζει. Τι εννοείς. Ο Ρίκη. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που βάφει το μαλλί για μένα. Σίγουρα το παίζει γκόμενο. Σίγουρα το παίζει γκόμενο. 1000%. Δείξε λίγο πλάνο γενικό ξανά που σηκώθηκε ο Νέστορας εκεί μπροστά στην καρέκλα και σε έβριζε, φίλε. Μπολ, νες, μπολ. Δείξε λίγο πλάνο γενικό τώρα. Τι μας δείχνει από εδώ. Δείχνει λίγο κάτι περίεργα σφίγγμα τη Ρεάλ. Φάουλ ήταν όμως τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Καλά φωνάζεται, αλλά φάουλ ήταν. Κουλιανό, ποιο είναι. Μουτσινά. Κουλιανό. Πολύ. Έλειωσε όντω, ναι. Γεια σου, Νίκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 1 και 16, 71-69, ο Παναθηναϊκός πάει να αυτοκτονήσει Νίκο Παπαδόπουλο. Θα λέγαμε, τι χάνει, τι χάνει. Αλλά ο 2,5 μέτρων Ταβάρες χάνει την πρώτη βολή και δεν εκμεταλλεύεται το δώρο που το έδωσε ο Παναθηναϊκός για να στείλει την γραμμή. Κατάμε στο δωράκο. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός Ρεάλ. Εννοείται. Φίλε, βαριά φάνε τώρα. Βάζει τη δεύτερη. Είναι. Πέρα από την πλάκα τώρα και το χαβαλέ μπορεί να κάνουμε κατά καιρούς είναι. Από τους πολύ μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός στον Πασίτο, τι να λέμε τώρα. Για να δούμε τώρα θα βάλει την καλάθι. Βάρα το ρε βλάκα! Κάτσε ρε φίλε, τώρα χωρίς πάσα επίθεση, τι να βαρέσει, εκεί 2 στα 10 πρέπει να έχει. Ωρε καλαθάρα που έβαλε. Λάγκφορντ ποιος ήταν. Πεχτάρα ρε. Σκόρε. Στα 34 του γύρω σκαλά βαστά, εντάξει. 35. 35? Ναι. Μάλιστα. Ο Ράις θα τα βλέπει αυτά φίλε. Ο Ράις. Κάτι χρωστάει την άλλη εβδομάδα. Τι κομμωδία. Κομμωδία δεν θα πει. Τι τον έχει Σούρ. Εντάξει. Άμα χάσει μια ακόμα. Ωραία, άλλο μεταξύ. Πάτα λίγο, ρε, πάτα λίγο το... Δεν πρέπει να πολύ καίγεται, λες. Και πάταμε στην Ευρωλίγκα να δούμε βαθμολογία ακριβώς. Γιατί κάποια κάψα μεγάλη δεν έχει για... Ίσως να αλλάζει κάτι στο... 2-3 και μπορεί να... Ενώ με την Μπασκόνια δεν τη βλέπαμε να παίζει έτσι. Την Μπασκόνια, ρε φίλε, έπαιξα εγώ και εσύ. Έτσι είναι. Σου λέω ρε, είναι... το έλεγα και πριν στο ξεκίνημα.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βρήκε momentum τώρα, αλλά είναι αρκετές ομάδες που σε αυτό το διάστημα της Ευρωλίγκα που έχει. Τρίτη είναι. Τρίτη, γιατί τη ΣΕΚΑ πόση διαφορά έχει, μια νίκη. Μια νίκη, ναι. Σου έχει γίνει στα μεταξύ του. Okay. Απλά πολλές ομάδες τώρα στην Ευρωλίγκα όπως έχει γίνει από. Έβδομος είναι ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πάει και πέμπτος. Ναι, μπορεί. Απλά αυτό που έλεγα είναι ότι όταν έχουν γίνει 30 αγωνιστικές Ευρωλίγκα, μέχρι κάποιες ομάδες δεν μπορούν να πηγαίνουν 30 αγωνιστικές έτσι, τσίτα. Και κάποιες έχουν και λίγο, αν στο τέλος έχουν εξασφαλίσει πάνω κάτω το που είναι, λίγο στο τέλος κόβουν γιατί έρχονται τα play-off μετά. Ναι. Και τα φάνε. Νομίζω ότι η Real, ας πούμε, η CSKA και αυτές, ακόμα και η Φενέρ, κάπως λίγο κόβει, λίγο ξεκουράζει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί μετά έρχονται τα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τι έδωσε, φίλε, διαφιλικό. Τι έδωσε το εθνικό. Όχι, τίποτα από το δύο. Μπράβο, Νίκο. Ναι, γιατί δεν ήταν κανένας το rebounder, φίλε, και νόμιζα έδωσε το διαφιλικό. Ο Παγιάννης την έχασε για αυτή τη μία βολή. Ο Big Papa. Big Papa. Νομίζω όση ώρα παρακολουθώ το παιχνίδι είναι μέσα. Χάνει τη δεύτερη και παίρνει λοιπόν το καλάθι από το ψηλό και ο Παναθηναϊκός να κάνει επίθεση. Ώρες, ώρες φίλοι τους προπονητές, να ξέρεις. Τους καταλαβαίνεις. Τους λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πραγματικά πολλές φορές και οι ίδιοι ρε παιδί μου προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα εδώ. Η επίθεση ήταν τραγική. Η επίθεση ήταν τραγική, το χάσε ρε παιδί μου. Okay. Ωραία. Δηλαδή τώρα εδώ πες ότι η Real χάνει το παιχνίδι και πας στην τύπου και πας να ρωτήσεις κάτι. Εντάξει. Και εδώ τώρα είναι ο Ταβάρες 2-30 και χάνει το rebound στη βολή που βλέπει που πηγαίνει. Και τι παίρνει ο καλάθι. Δηλαδή τι να σου εξηγήσει ο προπονητής και τι να σου πει, ας πούμε, ότι ενά δεν ήμασταν καλά διαβασμένοι τέλος πάντων στα τελευταία. Είναι βλάκας. Ακριβώς. Είναι βλάκας. Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι είναι βλάκας, παιδί μου. Πολλές φορές τα παιδιά είναι λίγο. Δεν είναι πολύ συγκεντρωμένο. Η Νταρουσάφακα έχει συμβόλαιο, φίλε, με την Ευρωλίγα και είναι τέτοιο χάλι. Τέσσερις νίκες μόνο, 24 ήττες. Η Νταρουσάφακα, ρε φίλε, είναι η ομάδα η οποία ήταν την Τζόγκου. Πέρσι πήρε το Eurocup και μέσω του Eurocup βρέθηκε στην Ευρωλίγα. Ναι. Την Τζόγκου ήταν παλιά. Την Τζόγκου ήταν στη Φενέρ και έφυγε από εκεί. Ναι. Η Νταρουσάφακα ήταν στην Ευρωλίγα για επίση πριν κάνα 2-3 χρόνια, τότε που ήταν με την Τζόγκου. Μετά έπεσε με το Blatt το πήρε. Που ήταν στην... Πέρσι το πήρε με τον Blatt το Eurocup. Ναι. Και πρόπερσι ήταν στην Ευρωλίγα με τον Blatt πάλι. Μετά πολλά τα χρήματα. Μέσω Γιώργα παίξει στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Το ότι έπαιξε στην Ευρωλίγκα μέσω Γιώργα δεν σημαίνει ότι ήταν και ομάδα Ευρωλίγκα. Πρέπει να υπάρχουν και σεκ του box δηλαδή, θα λέγαμε. Κάθε χρόνο υπάρχουν, ρε φίλε. Okay. Αν και φέτος, όπως βλέπεις, είναι μεγαλωμένο το εύρος των ομάδων που διεκδικούν. Μέχρι το 10η θέση, ναι. Δηλαδή μέχρι και 10-11 παίξανε. Ναι, 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 ναι. Και μεγαλώνοντας κιόλας. Αυξήθηκε ο αγωνισμός, θα λέγαμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απλά το κακό είναι ότι είναι πλέον φέτος είναι τρεις ταχύτητες. Η Ευρωλίγκα. Είναι οι τρεις, Φενέρ, Τσεσεκά και Ρεάλ και μετά από κάτω όλοι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι στο ίδιο καζάνι. Η Εφές, η Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Αρμάνη, ξέρω εγώ, η Μακάμπη ίσως, η Μπάγκερ. Μακάμπη. Λοιπόν, για να δούμε, τελευταία επίθεση είναι. Για να δούμε, θα γίνει. Ναι, όλοι είναι στη Ρεάλ. Δηλαδή, 71, δύο πόντους να πάρει ο Παναθηναϊκός και την επίθεση Ρεάλ. 10 δευτερόλεπτα. Μπάρτε και από τον Καμπάτσο. Για να δούμε λοιπόν. Καμπάτσο φεύγει από τον Γκίστ. Αλλάζει όλα τα screen. Καμπάτσο τράκαρε πάνω από τον Γκίστ. Ο Γκίστ παίζει άμα φυσικά πάντα πολύ καλή κοντύτερους παίκτες. Θα πετάξει την μπάλα ο Φερνάντες. Δεν νομίζω να μετράει. Τι έβαλε. Μετράει. Πόπο τι έβαλε φίλε. Πόπο τι έβαλε. Πρέπει να πάει. Δεν μπορεί να πάει replay. Θα πάει replay να δει σίγουρα. Θα πάει σίγουρα να δει replay. Λοιπόν. Νίκο μετράει το καλάθι. Νίκο έχει προλάβει να την πετάξει ο Ρούντι. Ένα δέκατο πριν το τέλος έχει φύγει μπάλα Νίκο και μετράει το καλάθι. Νίκο μετράει το καλάθι φίλε μου. Δεν μπορεί να μην το δει. Πέζα ο Λαμόνικα πω πω. 18.000 αγάλματα φίλε έτσι όλοι. Παγωτά κασάτα. Μετράει, μετράει το καλάθι. 2-14 και αυτό μετράει, μετράει. Φόδια. Μετράει. Τι είναι αυτό τώρα. Μέτρησε. Μένει και ένα δέκατο τι. Είναι εντελώς νεκρό χρόνο. Μπουκάλι έφαγε τι. Μπορεί να φύγει ένα μπουκάλι εντάξει. Τώρα κι εσύ. Συμβαίνουν αυτά. Πόπο τι έβαλε ο Ρούντι Νίκο. Πόπο τι κηδεία ήταν αυτή. Μιλάμε τώρα για σκοτωμένο τρίποντο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παίξει άμυνα. Μένει μπάλα στα χέρια του Ρούντι. Δεν έχει τι να την κάνει. Από τα 8-9 μέτρα. Με χέρι επάνω του την πετάει και η μπάλα φυσικά κάθεται μέσα στα 2 δέκατα και ο Παναθηναϊκός χάνει. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Έρχεται να αποκλειστούν από αυτό το τρίποντο. Όχι, ρε. Το κλείσει το πρόγραμμα εκεί.
Για, αν πατήσει πάνω στον Παναθηναϊκό, θα σου βγάλει και το πρόγραμμα. Αντέλεγχο εκεί νομίζω έχει εύκολο παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική. Θα μπορούσε να τελειώσει από τώρα, φίλε. Για δε λίγο ποιο παίζει. Κατέβα πιο κάτω, κατέβα. Τι λέει πρόγραμμα. Πιο πάνω, φίλε μου. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Μ' αρέσει. Πω, τι κηδεία ήταν αυτή. Με την Μπουντούσνο, ναι. Ναι. Εντός έδρας κιόλας. Ναι. 4 Απριλίου, 9 η ώρα. Ναι. Μάλιστα. Άρα θα περάσει λογικά. Κρίμα, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Κι εγώ νομίζω θα περάσει. Απλά ήταν πολύ σκληρό το τρίποντο αυτό. Του χαλάει και το winning streak που είχε Νίκο. Και σίγουρα του ρημάζει ψυχολογία. Και το καβτάμε στο Άκα και κουλουπού. Εδώ, και τα χάνεις έτσι, ρε φίλε. Σε νεκρό χρόνο. Έτσι είναι. Και το βάζει, ρε φίλε, αυτός ο οποίος τον συγχαίνονται όλοι, δηλαδή. Ο Ρούντι είναι από τους πιο συγχαμένους που υπάρχουν. Είναι. Και είναι εντελώς σκοτωμένο το τρίποντο, ρε, ειλικρινά. Δεν είναι καν σουτ, απλά την πετάει πέταξε. Την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια. Μα, δεν τον και κάθεται μέσα, δεν υπάρχει αυτό. Μα δες πως αντιδράει, ούτε ίδιος το πιστεύει. Λέει, δεν να το βάλω. Το κορμί προς τα πίσω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό να κάτσει μπάλα μέσα. Και έχει προλάβει όντως τα 2 δέκατα να φύγει μπάλα από το χέρι του. Δες εδώ δεν το πιστεύει. Λέει, τι έβαλα. Ναι. Ο Ρούντι γενικά. Μας έχει κλενήσει σαν Ελλάδα Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς. Χρόνια τώρα, έτσι. Και είναι και κολόπεδο από το παιδί. Χρόνια τώρα. Κάτσε λίγο να το δώσω από εδώ. Για κάτσε λίγο παντάει. Στη δώρα. Καλή η δώρα. Καλή συνάδελφος. Χαλαρός όμως στην διεύθυνση που βλέπεις στο φλάσ μετά το τέλος. Έχω συνηθίσει να σας... Χαλαρός πολύ. 18.000 αγάλματα, ναι. Αυτά από τον Ρούντι Φερνάντεθ. Μπράβο. Άδειο στο Άκα. Λοιπόν, και με αυτό το τρίποντο του συμπαθέστατου κατά τα άλλα Ρούντι. Τον αγαπάμε. Σιχάμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας. Όποιος το live το πίστεψε στο τέλος και στήριξε Real, πήρε τα λεφτά του. Στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις. Καθημερινά με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Με το καζίνο του, το οποίο είναι ανανεωμένο και έχει πάρα πολλές επιλογές. Στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και για Ηρακλή. Τι έγινε. Τι έγινε, τσεκάρει σήμερα στήθηκε στην ουρά να πάει να βγάλει τη σύνταξη από μέσα. Και του ξέρει πάνε και τη βγάζουν όλοι, δεν αφήνουν μέσα τίποτα. Τελευταίες μέρες είναι κιόλας, μπράβο. Ναι, τέτοιες μέρες δεν μπαίνει. Τελευταίες μέρες του μήνα δεν μπαίνει. Ναι. Πάνε και τραβάνε όλα. Δηλαδή λε και. Θέλω εγώ είναι 600 ευρώ, όλα. Μην μείνει τίποτα μέσα. Γιατί με λε συμπέθερουν. Γιατί ρε φίλε τώρα μου έχει έρθει εδώ πέρα και με καθαρίζει τη φλούδα με το μαχαίρι δηλαδή. Για να φας το ξινόμηλο. Και μετά θα παίξουμε κουμκάν. Συμπέθερε. Συμπέθερε. Τέλος πάντων. Πώς το βλέπεις. Σε καλή κατάσταση το βλέπεις ή θα πάθουμε τίποτα. Ποιο. Λίγο παρά το ιδέα στο κόβω. Το έχω 2 μέρες στην τσάντα. Καλά, οκ. Δεν λέει κάτι αυτό. Μην έχει μαλακώσει μόνο και ξενερώσει. Όχι, εντάξει. Σκληρό είναι ακόμα. Σκληρό είναι. Χαίρομαι λίγο. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα για τον Ηρακλή. Είχαμε παιχνίδι σήμερα. Γιατί είχε παιχνίδι σήμερα, έμεινε στο 0-0 με τη δόξα δράμας ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι. Ξέρεις, αποτελεί, ρε παιδί μου, τελεσίδικο όσον αφορά την προσπάθειά του να είναι στην πρώτη δεκάδα και από εκεί να διεκδικήσει κάτι όσον αφορά την επόμενη σεζόν. Αυτή τη Football League 2, αν και εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτό το αρνητικό κομμάτι. Και υπήρχε το θετικό που είχε να κάνει με την κατάθεση τροπολογίας, η οποία φυσικά αφορά και τον Ηρακλή. Και έχει να κάνει με την πληρωμή των οφειλών, τον τρόπο της πληρωμής των οφειλών τέλος πάντων και το πού πηγαίνουν τα χρέη άλλων αφημί τέλος πάντων που κυνηγάνε τον Ηρακλή. Ο Γιάννης Αλεπάκης, ο οποίος είναι ο Καφτατζόγλος σήμερα, θα μας μεταφέρει όλα όσα γίνονται. Και ας ξεκινήσουμε λίγο από το αγωνιστικό. Γιάννη, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους μου. Όλα καλά. Όλα υπό έλεγχο. Επειδή εγώ αυτά τα έχω ζήσει. Σε όχι τόσο βέβαια άσχημες καταστάσεις όπως ζει ο Ηρακλής, να ξέρεις είναι μεγάλο σχολείο αυτό. Μίλησε ο δάσκαλος της δημοσιογραφίας. Επειδή είμαι συμπέθερος. Έχει γκώσει το παιδί, έχει γκώσει. Επειδή είμαι συμπέθερος. Εμείς 4 χρόνια τι κάναμε, ρε. Ναι, σωστά, σε αυτό δεν έχεις ανάγκη. Είναι, ναι, εντάξει. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο και μαθαίνουμε και πολλά δικαστικά πλέον. Αλλά αυτό θα γίνει σε εξπέρου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο να ξέρεις. Δικαστικό οικονομικό. Τέτοιο. Εγώ πρώτη φορά σκέψουσα δικαστήρα πήγα και μοναδική για τον Άρη. Δεν έχω πάει για άλλον. Ευτυχώς. Ναι, και εγώ δεν έχω κάποια τέτοια εμπειρία. Σου εύχομαι να μην πας και να μην την έχεις.
Ο Ματζιούκης που τον άκουγα στον αέρα ήταν έξαλλος. Σε κάποια φάση εκεί πέρα γύρω στους 25 για να πιάσουμε πρώτα το αγωνιστικό πριν πάμε στα τη τροπολογία. Με έναν Ηρακλή που άκουγα το Γιώργο γιατί δεν έχω εικόνα του μάτς, που δεν μπορούσε λέει, να πατήσει καν περιοχή. Ναι, ο Ηρακλής είχε δύο πρόσωπα στο σημερινό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έψαχνε να βρει τα πατήματά του με τον πέμπτο προπονητή φέτος. Προσπαθούσε λίγο να... τι να λέμε τώρα. Είμαι κατά αυτής επιλογής, να ξέρεις. Γνωρίζοντας πράγματα, δεν ήταν επιλογή τώρα. Ναι, ό,τι και να είναι τώρα. Είναι πέμπτος προπονητής, ρε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή, και τι πατήματα που λέγεται. Ήταν ο Μπαξεβάνος, ο... Ήταν ο Μπαξεβάνος. Δύο. Ο Ελευθερόπουλος, τρεις. Ο Ρόκα και ο Τροίζη, ναι. Και ο Τροίζη ο πέμπτος. Ρεκόρ πρέπει να έχει κάνει Ηρακλής. Πραγματικά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά με τόσους πολλούς προπονητές. Και τι να πρωτοκάνει ο καθένας, τέλος πάντων. Μένοντας στο παιχνίδι, προφανώς η εικόνα δεν ήταν καλή του Ηρακλής, δεν είναι Γιάννη, στο σημερινό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, δεν είχε να προσφέρει τίποτα ούτε από τη Δράμα, ούτε από τον Ηρακλή. Πραγματικά το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά κακό. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τροίζη να κάνει και μία αλλαγή βγάζοντας έξω τον Ιαμπούγιου και περνώντας μέσα στο παιχνίδι τον Ορφανίδη, ο Ηρακλής πήρε τον έλεγχο, έχασε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, με αποκορύφωμα αυτή στο 56 με τον Χρήστο το Ρόβα να χάνει ένα ανεπανάληπτο τετατέτ. Μοιραίο θα το χαρακτηρίζαμε. Ήταν ο μοιραίος γιατί είχε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία στο 56 ναι. Με τον Μένκα να κάνει μια εξαιρετική επέμβαση. Με την πλάτη, κάπως έτσι. Ναι. Κατάφερε να κρατήσει το 0-0. Και μετά από το τέλος του παιχνιδιού είχαμε τα γνωστά αποδοκιμασίες και ό,τι άλλο έχουμε δει και τη φετινή χρονιά. Και ακούγοντας το Γιώργο, πέρα τις αποδοκιμασίες του κόσμου που είναι φυσιολογικές, εντάξει, γιατί είχε ανακτήσει ο κόσμος του Ηρακλή βλέποντας αυτή την κατάσταση, γιατί αλλιώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά και αλλιώς καταλήγει. Στάθηκα, θέλω να σταθώ σε δύο γεγονότα που ανέφερε ο Γιώργος Ματζιούκ στον αέρα. Μία που ο Γιάννης Παπαδόπουλος βαρούσε τον πάγκο επειδή δεν θα γινόταν τρίτη αλλαγή. Και ένα ακόμα που ο Ντούνης διαμαρτυρήθηκε που έγινε αλλαγή. Που αυτό είναι δείγμα, μπορεί πολλοί ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται, αλλά είναι δείγμα έλλειψη πειθαρχίας και καλού κλίματος μέσα στην ομάδα. Ο άνθρωπος που κάθεσε σήμερα στον πάγκο για πρώτη φορά είναι ο πέμπτος προπονητής της ομάδας. Δηλαδή, τι πειθαρχία και τι κλίμα και πώς να βγάλεις άκρη. Έχω άδικο, ρε Γιάννη, σε αυτό. Εντάξει, Νίκο, δεν έχεις άδικο. Και σε αυτό που λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ναι, όντως διαμαρτυρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ο Ντούνης στην αλλαγή του, αλλά έδωσε κανονικά το χέρι του με τον Τροίζη, φάνηκε να λύγει γρήγορα. Και γενικώς τα χτυπήματα στον πάγκο ήταν αρκετά προς το τέλος και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν το έκανε ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Όλοι μετά το τελικό σφύριγμα και τις χαμένες ευκαιρίες ξεσπούσαν πάνω στον πάγκο. Ναι. Δηλαδή απορώ και πως άντεξε. Ναι. Ωραία. Τώρα αφήνοντας πίσω το τι έγινε στο παιχνίδι και για να μείνουμε στο βαθμολογικό. Αυτή η ισοπαλία τι σημαίνει για τον Ηρακλή όσον αφορά το ότι μπορεί να κυνηγάει από εδώ και πέρα. Προσωπικά νομίζω ότι πλέον ο Ηρακλής κυνηγάει την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, καθώς η Δράμα θα την επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Αίτητο. Όπως ξέρετε, ο Αίτητος έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα και θα πάρει 3 βαθμούς. Έχει 31 βαθμούς. Η Δόξα Δράμα σε αυτή τη στιγμή έχει 32. Ο Ηρακλής, ναι. Έχει 31. Μάλιστα. Ωραία. Και ο Ηρακλής η Δόξα θα πάει 35. Και θα προσπεράσει την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης που θα είναι στους 34. Με τον Ηρακλή να είναι 3 πόντους πίσω από την ομάδα της Άρτας. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Ωραία. Οπότε δηλαδή το να είναι ο μίνιμουμ στόχος, έτσι, με βάση όσα μπορεί να γίνουν με την αναδιάρθρωση που δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει και θα δούμε τέλος πάντων, ο μίνιμουμ στόχος του Ηρακλή θα είναι μέσα στους πρώτους 10, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι ο βασικός στόχος πλέον του Ηρακλή. Ναι, μιλάω για την έχοντας αρχή χάσει όλα τα προηγούμενα, μένει αυτό. 10 ή 9 είναι για με την αναδιάρθρωση. Είναι 10. Ο 11ος και ο 12ος. Ναι. Μένουν ουσιαστικά στη Football League, αλλά η Football League γίνεται η τρίτη κατηγορία. Ναι, καθώς ναι. Πάνω από τη δεκάδα θα γίνει η Super League 2. Ναι. Οπότε λοιπόν, τώρα που μιλάμε, ο Ηρακλής είναι
την επόμενη σεζόν, αν γίνει η Football League 2 και όλα αυτά, στην γάμα εθνική, να το πω έτσι. Σωστά, αγωνιστικά. Ναι. Σωστά. Έτσι. Και πόσα αγωνιστικές μένουν ακόμα? Μένουν 7 παιχνίδια. Εντάξει, έχει ακόμα. Ήθελε πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη για να το πετύχει τώρα, κλείσει ειλικρινά. Να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέλη Μαρτίου σε αυτή τη θέση. Με όσα γίνανε το καλοκαίρι στο ιδιοκτησιακό παύλα διοικητικό, και διόρθωσε με Γιάννη, κάνω λάθος, και κατ' επέκταση στο αγωνιστικό, έτσι. Γιατί οι κινήσεις που γίνανε το καλοκαίρι θεωρητικά γίνανε με ένα στόχο και μοναδικό, την άνοδο. Και όντως, εντάξει, αρκετοί από τους παίκτες που ήρθαν και εμπειρία είχαν και στοιχεία είχαν και έχουν, πιστεύω. Αλλά πέντε προπονητές, τι να πούμε παραπάνω. Στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου δεν νομίζω κανένας να είχε στο μυαλό του ότι ο Ηρακλής θα πάει έτσι. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα είναι μια χρονιά που θα περάσει εύκολα με τον Ηρακλή να ανεβαίνει την κατηγορία. Mm-hmm. Πράγμα που αποδείχθηκε το εντελώς αντίθετο. Ναι. Και σήμερα λοιπόν που υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα και ένας ακόμη λόγος έτσι, αγωνιστικής ανησυχίας τέλος πάντων και πίκρας, να το πω έτσι, για την εικόνα της ομάδος, ήρθε αυτή η τροπολογία η οποία έχει να κάνει κυρίως με τον Ηρακλή. Εδώ, Γιάννη, θέλω να με διαφωτίσει λίγο παραπάνω, να μας πεις ακριβώς τι συμβαίνει και τι σημαίνει βασικά αυτή η τροπολογία που πέρασε σήμερα. Η τροπολογία δίνει μία ανάσα στον Ηρακλή, πολύ σημαντική. Την περίμεναν και ο Τόμ Παπαδόπουλος και γενικώς όλοι γύρω από το σύλλογο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα βοηθήσει την ομάδα να προχωρήσει πιο εύκολα και ίσως και να τη βοηθήσει να λειτουργήσει πρακτικά. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, ίσως να είχαμε ακόμα χειρότερα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές που υπάρχουν, τα είχαμε πει με τον Νίκο και πριν πολύ καιρό, mm-hmm. Είχαν κάνει διάφορες καταγγελίες κατά της Ηρακλής που είχαν μπλοκάρει το λογαριασμό. Εμφανιζόταν οποιοδήποτε και έλεγε μου χρωστάει η Ηρακλής 10.000 ευρώ, μου χρωστάει 30.000 ευρώ. Πλέον ο Ηρακλής δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα, θα είναι καλυμμένος μέχρι να γίνει η εκαθάριση, mm-hmm. και μέχρι τότε δεν θα μπορεί κανένας να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια που γίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά. Επίσης, το 50% ο Ηρακλής θα έχει να αποπληρώσει το 50% των χρεών του προς τους ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα θα πάνε σε φυσικά πρόσωπα. Παράδειγμα αποτελεί δηλαδή πάνω από τον Ηρακλή, από την εταιρεία, να το πω έτσι, τον Ηρακλή, και πάνε σε αυτούς που τα δημιούργησαν, να το πούμε έτσι. Ναι, το 50% όμως. Mm-hmm. Ναι, το 50%, σωστά. Σωστά. Παράδειγμα είναι ο Λουκίνας, στον οποίο η ΠΑΕ Ηρακλής χρωστούσε 163.000 ευρώ και πλέον είναι στις 80. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό με τον Λουκίνα, έτσι, που είναι ανοιχτό γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος μείον 3 αν δεν πληρωθεί ένα ποσό που είναι να πληρωθεί, ναι. Δεν είναι. Είναι και αυτό, θα το πούμε και αυτό. Και για να κλείσουμε με την mm-hmm. τροπολογία, επίσης θα περιμένουν ότι θα δημιουργηθεί μια ρύθμιση που θα βάλει τα χρέη προς το δημόσιο, ΙΚΑ και ό,τι άλλες υποχρεώσεις έχει μια εταιρεία, μια ποδοσφαιρική εταιρεία προς το δημόσιο, σε δόσεις, 100 δόσεις. Αυτό για πράγμα που... αυτό δεν ξέρω, σε ρωτάω, δεν ξέρω αν είναι κάτι ξεχωριστό που έχει να κάνει με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αν έχει να κάνει με το γενικό αυτονόμο που περιμένουμε να είναι 120 δόσεις. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ή είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό. Okay. Γιατί είναι ένα από τα θέματα τα οποία τέλος πάντων ανοιχτά με την κυβέρνηση και τους θεσμούς και όλα αυτά. Το λέω και το διάβασα το μεσημέρι, μην νομίζεις. Είναι ότι έτυχε να διαβάζω το μεσημέρι γι' αυτό. Πάντως και από αυτό παίρνουν τη βεβαίωση από τον Ηρακλή ότι είναι σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τροπολογία και έξω από το γήπεδο ουσιαστικά είναι μία δέσμευση, να το πω έτσι, της πολιτείας προς τον Ηρακλή, η οποία γίνεται πράξη. Καλό είναι αυτό. Έτσι, ναι, είναι θετικό. Είναι θετικό βήμα. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα το τι άλλο μπορεί να φέρει, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά γίνεται πράξη κάτι το οποίο το περίμενε και ο Ηρακλής και τέλος πάντων βασιζόταν πάνω σε αυτό. Και αρκετός κόσμος
Και αρκετός κόσμος πλέον δεν το πίστευε ότι θα γίνει. Γιατί εντάξει, ο Ηρακλής έχει πάρει αρκετές υποσχέσεις που πολλές δεν έχουν γίνει. Πέσει και στο κενό. Σωστά, σωστά. Σωστά. Και όσον αφορά το θέμα του Λουκί, να σε ρωτάω, γιατί είναι ένας κίνδυνος που έχει να κάνει με αφαίρεση βαθμών. Γι' αυτό το κρατάω λίγο παραπάνω. Ναι, είναι αύριο θα περιμένουμε τα νεότερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία διαρροή από την ΠΑΕ και γενικώς από το ρεπορτάζ πως έχει καλυφθεί αυτή η υποχρέωση του Ηρακλή. Αυτό μέχρι να το ξέρουμε γιατί δεν, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά οπότε από το ότι υπάρχει κάπως μέχρι το να γίνει, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι μια απόσταση όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Γιάννη, καλή υπομονή, είναι ευχηθώ, φίλε. Εντάξει, θα έρθουν καλύτερες μέρες, που θα πάει. Εντάξει, και να πούμε και για το κλείσιμο, ότι πριν καιρό η ΠΑΕ Σπάρτης είχε καταθέσει μια ένσταση κατά του Ηρακλή, η οποία σήμερα έπεσε στο κενό, όπως είχαν ενημερωθεί από τότε οι Λάκωνες, ότι δεν υπήρχε η οποιαδήποτε περίπτωση να πάρουν το παιχνίδι ουσιαστικά στα χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Ωραία, δεν τα λες δυνατά τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ζωή προχωράει και ο Ηρακλής προσπαθεί κάπως να ορθοποδήσει. Απλά η πορεία που έχει κάνει ήταν πραγματικά είναι μεγάλη έκπληξη. Έτσι δεν είναι, Νίκο, και το καλοκαίρι με την ομάδα που έκανε και με Μυροφορίδη. Εγώ πρώτο φαβορή τον έδινε. Ναι. Όχι μόνο εσύ, όλοι. Αλλά το ποδόσφαιρο τα έφερε αλλιώς. Τέλος πάντων. Γιάννη Σαλεπάκη, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Επίσης, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά μετά το Ηρακλή, γιατί έχει διάφορες εξελίξεις. Πώς τα κατάφερε να είναι 12ος και 10ος, δηλαδή. Ο Ηρακλής έκανε το λάθος που έκανε ο Άρης την πρώτη χρονιά σε Β' Εθνική, μόνο που το έκανε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Να φτιάξει δηλαδή μια ομάδα Super League για τη Β' Εθνική. Τάμπλεξε πολύ. Στην αρχή δεν ήταν ο Μυροφόρητης, βέβαια ήρθε μετά και άλλαξε πολλά. Τα πρόσωπα λες. Ναι. Όχι, δεν ήταν τα ίδια, Ρονίκο. Είχε κάποια, αλλά δεν ήταν όλα. Και δεν εντάξει, φάνηκε στον Ηρακλή, φίλε, ότι υπάρχει απειρία στο διοικητικό κομμάτι. Γιατί δεν φτάνει μόνο ένας καλός τεχνικός διευθυντής και κάποιες καλές επιλογές ψαγμένες. Χρειάζεται και ένας άνθρωπος από πίσω, όπως για παράδειγμα ο Μυροφορίδης είχε πέρυσι τον Καρυπίδη. Ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πλάνο. Όταν ο Ηρακλής, όταν ξεκινάει με κάποιους παίκτες κάνει μεταγραφές, έρχεται ο Μυροφορίδης, παίκτες που ήρθαν φεύγουν, έρχονται κι άλλοι, μαζεύονται όλοι μαζί. Φεύγει ένας προπονητής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πέντε προπονητές, φίλε. Για μένα ήταν λάθος που έδειξε τον Παξεβάνο από την αρχή. Για να πάρει τον Βοσνιάδη. Ναι. Τι να σου πω. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που με αυτό το ρόστερ φέτος. Είναι εκεί που βρίσκεται. Είναι άλλη Νίκο, μάθος. Δεν θέλει ονόματα η κατηγορία αυτή. Θέλει άλλα ρόστερ. Κολοπετσωμένους παίχτες θέλει. Δεν ήταν κολοπετσωμένοι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Εγώ σου λέω να μην είναι πρώτος, να ήταν πέμπτος. Το 12ος είναι πολύ χαμηλά. Είναι 10ος είναι. Πώς είναι. 10ος. Ναι. Το να είναι τόσο χαμηλά, κανείς δεν το περίμενε. Ναι. Το να μην στρίβεις ή τέλος πάντων να μην σου κάθονται για κάποια παιχνίδια ή να μην έχεις καλή χημεία και όλα αυτά και να είσαι χαμηλά. Δηλαδή και ο Άρης αυτή τη χρονιά που δεν ήταν καλά, που δεν ανέβηκε. Δεν ήταν 10. Το πάλεψε μέχρι το τέλος. Αυτό λέω. Πάλεψε μέχρι το τέλος. Τρίτο τερμάτισε. Κατάλαβε. Γι' αυτό λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι είναι τόσο χαμηλά. Και ο Ηρακλής, ρε φίλε, που βλέπεις, ας πούμε, έχει 9 βαθμούς διαφορά την τρίτη θέση. Ναι, αν το δεις, θεωρητικά, 2 δεν ανέβαινε στάνταρ, ρε φίλε. Ένας απευθείας, ένας μπαράζ. Με τον τέταρτο από το τέλος Super League. Okay, okay. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν ισχύσει ένα διάρθρωση. Που μάλλον θα ισχύσει. Δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν το βλέπεις να γίνεται. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Ο Βασιλιάδης έστειλε σήμερα επιστολή στην ΕΠΟ και της λέει: αυτό είναι. Μέχρι τις 4 Απριλίου μου απαντάτε θετικά. Αν δεν μου απαντήσετε, θα το πάρω σιωπηρό ναι και προχωράω και θα το κάνω νόμολη. Και αν απαντήσω όχι. Δεν τον νοιάζει νομίζω ιδιαίτερα. Ξέρεις, θα το κάνει ο Βασιλιάδης. Απλά τώρα βλέπεις, αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, ο Βόλος ανεβαίνει απευθείας στο Αχιλέα Μπέου, έτσι okay. Ο Απόλλων Λάρισας θα παίζει μπαράς με τον Μπας Γιάννη. Υποστηρικτή. Καλά κάνει. Θερμός, γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ιδιοκτήτης. Δήμαρχος του Βόλου να μην στηρίξει τοπική ομάδα. Ορίστε. Και ο Απόλλων Λάρισας θα έπαιζε μπαράζ με τον Μπας Γιάννα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ο Ηρακλής έστω και έτσι και με αυτή την κακή πορεία, δηλαδή τώρα σκεφτείτε.
Είναι μόνο 9 βαθμοί. Να έπαιρνε 1-2 νίκες ακόμα να έπαιρνε. Σε μια πολύ κακή χρονιά. Είναι πολύ κακή, δηλαδή. Θα μπορούσε πάλι να είναι κοντά. Ναι, όσο να μην υπήρχε χημία, όσο αλλαγές προπονητών και όλα αυτά. Τώρα είναι τόσο χαμηλά, δεν είναι. Είναι 12 βαθμούς από την δεύτερη θέση. Ναι. Και έχει 7 αγωνιστικές, ρε φίλε. Που βλέπεις ότι οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μεγάλες ανάμεσα στις ομάδες. Δηλαδή από την δεύτερη μέχρι την δέκατη υπάρχει 12 βαθμοί μόνο διαφορά. Ναι. Ενώ άλλες χρονιές μπορεί να ήταν 20. Και πάλι ο Ηρακλής τα κατάφερε. Εντάξει. Ναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία που καταφέρει να νίκει. Τέλος πάντων. Πάμε στο τελευταίο break. 11.30 φτάσαμε και επιστρέφουμε σε λίγο για το φινάλε της εκπομπής. Μπαλαντέρ, τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής στο Λίμπερο 107,4. Οι παραγωγοί έτσι έχουν αρχίσει να ρετάρουν λίγο, είναι η αλήθεια. Να μιλάς για τον εαυτό σου, φιλέ. Ε. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Και ενώ πήρα μπόλικη βιταμίνη μέσα σε μια ώρα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν φαίνεται να κάνει δουλειά. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Τζάτση στη ρυθμίση του ήχου. Όλοι εσείς φυσικά εδώ πέρα στην παλέλελε. Πάμε πάλι. 3-2-1 action. Στην παρέα του Λίμπερο 107,4. FM γεννώ τα μηνύματά στο 545-26. Είπαμε για τον Ηρακλή. Με τη βοήθεια του Γιάννη του Σαλεπάκη. Είπαμε και για την είδα του Παναθηναϊκού με το σκοτωμένο του Ρούντι Φερνάντεθ. Που έγινε viral. Μέχρι και ο Λούκα Ντόντζιτ. Πώς λέει. Ντόντζιτ. Πάμε πάλι 3-2-1. Λακέτα. Ασχολήθηκε από το μακρινό Ντάλλας, είναι η αλήθεια που βρίσκεται. Σαν μια άλλη δυναστεία την οποία ζει κι αυτός. Ο Ντάλλας. Ο Ντάλλας, βέβαια. Ο JR. Με το πολύ γνωστό χαλί το οποίο είχε εκείνη η μουσική. Τέλος πάντων. Τι είναι για χαμηλό στο χαλί. Κάτσε, ρε Γιάννη. Ακόμα παρά 20 έτσι είναι. Πρέπει, έτσι περίμενε, πρέπει, ρε Γιάννη. Έχω ακόμα 20 λεπτά. Περίμενε. Σαν τους μαθητές που περιμέναν τελευταία ώρα να χτυπήσει το κουδούνι να φύγουν. Που είχαν βάλει μέσα κασετίνες, τετράδια, μπορεί και το βιβλίο μερικοί να είχαν βάλει μέσα και περιμέναν να χτυπούσε το κουδούνι. Τριν, τσάντα στον ώμο, δρόμο. Κατευθείαν. Πάω να πάρουμε το αστικό να πάμε σπίτι. Εσύ έχεις δει ότι από το χρόνο του σχολείου θα ξεκινάει 9 η ώρα. Αυτό το σκάνδαλο. Και εμάς μας βάζει να σηκωνόμαστε έτσι. 7 ρε. 9 η ώρα. 9 η ώρα. Και θα τελειώνουν και νωρίτερα. Αυτό που το θυμάμαι. 9 η ώρα. 9 η ώρα θα αρχίσουν να λειτουργούν τις 10 και μετά. Εντάξει. Πρώτη ώρα δεν θα είναι 9. Που ήταν και ενωμένη η πρώτη ώρα, δεν ήταν. Δύο ώρες μαζί δεν ήταν η πρώτη ώρα. Στο Λύκειο ήταν, ναι. Στο Λύκειο έτσι ήταν. Που είχαμε ένα τέταρτο διάλειμμα. Πολύ δυνατό. Κάτι κρύα σάντουιτς που χτυπούσε και ηλικείο. Δυνατά. Είμαι κοιλιόδουλος, μην νομίζεις. Μπορεί να μου φαίνεται. Από πλευράς κοιλών, ρε παιδί μου, αλλά είμαι. Τότε με το μαλλί κιόλας. Ξέρεις όμως, φίλε, πόσο χρησιμεύει το μαλλί που έβαζα το ακουστικό από κάτω στο μάθημα, γιατί όταν έχουμε κατέβει κάτι σκοτωμένα, αρχαία, άγνωστο και άκουγα αθλητικές εκπομπές. Τόσο βλάκα είμαι. Τόσο βλάκα είμαι. Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί, ναι, ναι. Χειρότερο μου. Έκθεση και λαδινικά είχαμε Σάββατο πρωί. Ανάχαμε και αν είχα πάει όλη τη χρονιά δύο εκθέσεις. Γιατί φυσικά εγώ την Παρασκευή την είχα συνηθισμένη ότι δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι ότι έχω Σάββατο πρωί φροντιστήριο. Εγώ την Παρασκευή μου δεν τη χαλάω. Ξέχωρα τα μαθήματα, ξέχωρα τα τεστ που μας φωνάζαν να δίνουμε. Τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να δώσουμε. Και Κυριακή. Ναι, ελάτε να δώσουμε. Έχουμε ένα τεστ λατινικά. Και η Ρουφιάνα, η κλασική Ρουφιάνα, η γραμματέα, που αν αργούσε λίγο, έπαιρνε κατευθείαν στο σπίτι του δικό μου το φροντιστήριο. Και έλεγε ο Νίκος, ο Νίκος λέει, άρχισε να έρθει και με παίρνει τηλέφωνο η μάνα μου και μου λέει, πού είσαι αγόρι μου, πήγαν το φροντιστήριο, λέω, απ' έξω είμαι μάνα, τώρα θα ανέβω. Σάββατο 9.30 το 10.30 με γνωστό φίλο και συνάδελφο που πηγαίναμε στο φροντιστήριο μαζί. Παντού μαζί, μάλιστα. Σιαμέι. Ακόμα και τώρα δηλαδή που το συζητάμε, σκεφτόμαστε πόσο ηλίθιοι είμαστε που πηγαίνουμε φροντιστήριο, δηλαδή και ειδικά, άντε τρίτη ηλικίου, λες, οκ, εντάξει. Η δευτέρα ηλικία ήταν πραγματικά φάγαμε τα λεφτά των δικών μας χωρίς κανένα λόγο. Ήταν αχρίαστη. Ναι, και μας πουλούσαν το παραμύθι. Είναι η προετοιμασία για τη χρονιά των Πανελληνίων. Εγώ ρε παιδί μου με τους κολλητούς μου έχουμε επειδή είμαστε κολλητοί πάρα πολύ μικροί. Ναι. Δηλαδή από 6-7 χρονών. Ναι. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να γελάσουμε. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε καν. Με τα μάτια πλέον. Ναι. Ναι. Ωραία. Ρε παιδί μου είμαστε 4-5 οι οποίοι είμαστε μαζί από πάρα πολύ μικροί. Ωραία.
Και παίζαμε και μπάσκετ μαζί. Δηλαδή με τον ένα κιόλας κάτσε να δουλέψουμε και μαζί, να σπουδάσουμε το ίδιο πράγμα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε και το σώσα ηλικία 17-18 χρόνων που η βλακεία είναι δηλαδή σε έσχατο επίπεδο, σε χλαμάρας. Εντάξει. Με αυτό το συγκεκριμένο, τον φίλο και συνάδελφο, ναι. Πραγματικά υπήρχαν στιγμές που γελούσαμε στους καθυστερημένους χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή πραγματικά, μπορεί κάτι κάποιος να βλέπε, κάτι να γινόταν, κάτι το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ τη φάτσα αυτού του ηλιθίου να είναι καλά, του φίλου του Αριστοτέλη. Είχαμε μία κοπέλα που μας έκανε ρε φίλε έκθεση. Καλό. Τότε που μας έκανε έκθεση πρέπει να ήταν πιο μικρή από τη δική μας την ηλικία τώρα. Δηλαδή πρέπει να ήταν το κορίτσι, ξέρω εγώ, 27-28 χρονών. Λοιπόν, μας έκανε έκθεση κλαδινικά. Η Αγγελική, να είναι καλά εκεί που είναι. Και κάνει ο συνάδελφος μια ερώτηση. Και ρε παιδί μου. Τι ερώτηση. Δεν θυμάμαι τώρα ερώτηση για τα ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Ναι. Η Αγγελική, να είναι καλά εκεί που είναι. Κολλάει για ένα δευτερόλεπτο, κολλάει, ξέρεις, σε μια φάτσα πολύ λαθρεπτικό, δηλαδή είναι κάπως έτσι. Και ο συνάδελφος πάει να συνεχίσει την ερώτηση και η φωνή του από το γέλιο σπάει ρε, δηλαδή δεν σε πιάνει και εσένα κάποιες φορές. Το νευρικό. Που γελάς και ναι. Δεν μπορείς, η φωνή σου δεν βγαίνει γιατί ναι, σπάει από ναι, το γέλιο. Ναι. Και εγώ με το που το παίρνω χαμπάρι ότι σπάει, βγαίνω έξω από τα γέλια, εντάξει. Ειλικρινά δηλαδή έχω πέσει κάτω, ωραία, και τι να σου πω τώρα, για την άλλη μας έκανε άλγευρα. Τώρα πηγαίναμε στο φροντιστήριο άλγευρα, εγώ στη θεωρητική κατεύθυνση, χωρίς λόγο, πεταμένα λεφτά. Γιατί? Και έρχεται ο πάνω μου δείξει κάτι και φοράει ρολόι James Bond, ρε φίλε. James Bond. Όχι James Bond. Ωμέγα. Ναι. James Bond. Του γαριδακίου του James Bond. Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται ο πάνω να μου δείξει, καθόμαστε μαζί με τον άλλον. Τα Ωμέγα, ωραία. Και κάθεται ο πάνω έτσι στο τετράδιο ναι. Και εγώ πέφτω το μάτι μου πάνω στο James Bond, το σκουντάω, ναι. Του δείχνω. Και τώρα μας δείχνει ένα που πάρουμε λάση και εμείς έχουμε κλάση από τα γέλια ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά. Και τι σας είπε? Τίποτα, γελούσαμε σαν τους καθυστερημένους. Yeah. Σαν τους καθυστερημένους γελούσαμε. Εντάξει, τι να κάνεις. Ρωτούσε γιατί γελάτε και τέτοια. Άντε, βγάλε άκρη. Εγώ στο φροντιστήριο όταν είχα πάει ήμουν πάρα πολύ ψαρωμένος στην αρχή. Και δεν... Επειδή πρόσεξε, ήμουνα με άτομα, εγώ είχα το κακό ότι ήμουνα στο φροντιστήριο με άτομα τα οποία δεν έκανα παρέα σχολείο. Τα γνώριζα βέβαια, με κάποια ήμουνα και συμμαθητές πιο παλιά στο δημοτικό, ας πούμε, αλλά δεν τα γνώριζα. Δεν με έψηνε τόσο πολύ σαν κόνσεπτ γενικότερα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Και είναι αυτό που λες και εσύ ότι η Δευτέρα Λυκείου ήταν εντελώς. Τίποτα, χωρίς λόγο. Πεταμένα λεφτά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Για το τίποτα. Ναι. Βασικά νομίζω ότι γενικότερα. Εγώ ζητάω συγγνώμη τώρα από τον κόσμο γιατί τους έφερα και τα λεφτά τότε εκείνη τη Δευτέρα Λυκείου. Γενικότερα, δηλαδή, τα γενικότερα τα πεταμένα λεφτά νομίζω. Εντάξει. Αν κρίνουμε ότι κανένας μας δεν μπήκε σε κάποιο υψηλό έτσι ανώτατο ίδρυμα. Φάγαμε σφαγίδα την πρώτη χρονιά του 10, φίλε, γι' αυτό δεν θέλανε να μας βάλουν τότε. Αυτή είναι η ατάκα που λέγαμε που δουλεύαμε τότε όλοι. Ήταν η πρώτη χρονιά του 10, ρε, φίλε, δεν μπορούσαμε να. Είχαν βάλει πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Θέλανε να αφήσουν κόσμο έξω από τα πανεπιστήμια. Εσάς τι σας είχε πέσει? Ναι, τώρα καλά, ούτε που θυμάμαι. Ούτε που θυμάμαι. Εμένα τα δυνατά μου σημεία ήταν ιστορία και λογοτεχνία. Εγώ από αρχαία δίκο σκάμπαζα. Ούτε ναι, δεν την έβρισκα πολύ. Την έκθεση παρότι ήταν Σάββατο πρωί και δεν πήγαινα. Είχα ρε παιδί μου μια έφεση. Στην έκθεση είχα μια κομπλέξη. Λατινικά δεν τα συμπάθησα ποτέ. Ούτε εγώ. Ποτέ. Είχα πολύ κακή σχέση μαζί του. Ο Βίντιος Ποέτα. Και στο άγνωστο πολλές φορές πραγματικά δηλαδή αυτοσχεδίαζα εντυπωσιακά. Στο άγνωστο δεν. Είχα τρομερό αυτοσχεδιασμό. Δεν την έβρισκα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κείμενα τα οποία έχω μεταφράσει στο άγνωστο, στα οποία πραγματικά είναι μια άγνωστη μετάφραση. Δηλαδή λέει κάτι άγνωστο το κείμενο και έχει μια εντελώς άγνωστη μετάφραση από κάτω. Θα βάλουμε κάτω τους γενικούς που βγάλαμε εδώ. Όχι. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Το άγνωστο ήταν πολύ, πολύ κακό όντως. Πάρα πολύ κακό. Εγώ σου λέω, αυτοσχεδίαζα πάρα πολλές φορές, ειλικρινά. Δηλαδή έφταχτε ένα story μέσα στο μυαλό μου. Ωραία. Ότι αυτό. Από πέντε λέξεις και έλεγα αυτό λέει. Εντάξει. Ναι, ναι. Υποκείμενο, ναι, ρήμα, αντικείμενο. Γίναμε. Ναι. Αυτό. Έβγαζα μία λέξη από κάθε πρόταση και έλεγα εντάξει, κάτι τέτοιο λέει παρό κάτω. Πάνω κάτω. Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Από το να μην γράψει τίποτα, υπάρχει εδώ, να έχει πετύχει κάτι, ρε φίλε. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ είχα μια συνέκθεση που ήταν πολύ κομπλήξη μαζί μου. Τώρα έχει υπερβολικό. Δηλαδή, τι κόμπλεξ έχει μαζί σου, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Τη φιλίτσα. Τη φιλίτσα, ε. Βεβαίως. Καλή κοπέλα. Κοπέλα τότε, μεγάλο κοπέλα τώρα φαντάζομαι. Ευγενική και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε, είχε ένα μένος με τις εκθέσεις μου. Όλη την ώρα τις κοκκίνιζε. Ενώ εμένα το φόρτι μου ήταν το γράψιμο γενικότερα. Φαινόταν από τότε. Λοιπόν, ναι, συνέχεια μου τις κοκκίνιζε. Ενώ στο σχολείο μου έλεγε η καθηγήτρια μου ότι γράφει πάρα πολύ ωραία και τα λοιπά, είναι καλά. Αυτή μου τις κοκκίνιζε συνέχεια. Λόγω κόμπλεξ θεωρείς. Τι ξέρω, ρε φίλε. Και μια φορά έχει πέσει ένα topic σε μια έκθεση που μας έχει βάλει να γράψουμε.
Και έχει τύχει να είναι τώρα για ένα πολιτικό κάτι ζήτημα, τέλος πάντων, κτλ. Και έχει τύχει ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, από παλιά στη δουλειά, να έχει κάτι παρόμοιο το οποίο είχε γράψει. Για την εφημερίδα δεν θυμάμαι για πού ήταν. Και λέει: πάρ' το, λέει, γράψε το, λέει αυτό το λέξη και πήγαινε έτσι. Και πάλι μου το κοκκίνησε. Και έχει πάει την άλλη μέρα ο πατέρας μου στο φροντιστήριο, εξάλλου. Αχ, τι ωραία που περνούσαμε. Τι ωραία χρόνια ανέμελα. Είχα κάνει στο Ιωλίκιο το πρώτο μου τσιγάρο. Μπράβο, Νίκο. Δεν κάπνισα. Σε τριήμερη ή σε στο σχολείο. Συναυλή. Όπου, φουλ αλήτης. Συναυλή. Εγώ το κάπνισμα το κανονικό το ξεκίνησα αφού τελείωσα το σχολείο. Κάνα εξάμεινο μετά, αλλά εκεί πέρα είχα κάνει δοκιμαστικά ένα Μάλμπορο κόκκινο. Ενό κολλητού μου. Μπράβο, Νίκο. Βέβαια. Πίσω από το σχολείο, πίσω από το κτίριο πηγαίναμε και τις δίνανε στο τσιγάρο. Στο καπνιστήριο. Στο γνωστό και ω καπνιστήριο, ναι, και πήγαινα και εγώ για την παρέα, ρε παιδί μου. Εντάξει, που μου φάνηκε ότι καπνιστή. Αλλά να τα δοκιμάσω μια φορά. Μπα, εμείς ρούχνουμε μπάσκετ, παίζαμε. Σαν τους χαζούς. Δεν μας αφήνανε στο διάλειμμα. Ναι, ήταν το σωστήρο το κολέγιο που πήγαινε. Το δελάσα. Δεν μας αφήνανε, σε γυμναστική, εντάξει. Το χειρότερο ήταν να μας βάζει να παίζουν βόλεϊ. Εκεί ήταν κακό. Γιατί είχαμε και αυτό. Και μπάσκετ, βέβαια, εντάξει. Ενώ έχει κλειστό η Περαία, σε τσιμεντένιο. Αλλά βέβαια, στο στάβλο που μας είχαν και σχολείο. Εντάξει. Εκείνο, ναι, ήταν πολύ στάβλος. Μετά, επειδή 2 χρόνια φύγαμε εμείς, φτιάχτηκε το καινούργιο και πήγαν. Και ήταν να πούμε όλη την πούδρα. Και μας είχαν στο τέτοιο. Και τώρα να βλέπετε το σκάνδαλο. Εμείς χρόνια πηγαίναμε 8 η ώρα σχολείο, γιατί 8 και 4 το είχε προσευχή. Άντε 8 και 10. Άντε 8 και 10. Άντε 8 και 14. Άντε να χάνουμε και την προσευχή κανένα φορά. Αλλά 8 και 4 προσευχή, ρε φίλε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Όλοι είμαστε με την νησταγμένη με τζίπλα στο μάτι, κλειστά μάτια και κουνούσαμε πλούτο χέρι. Και τώρα θα πηγαίνουν 9, ρε. Βέβαια στο εξωτερικό δεν είναι πολλές ώρες στο σχολείο τα παιδιά. Δεν είναι όσο είναι εδώ πέρα. Και η αποτυχία βέβαια του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ότι τόσα χρόνια επιβιώνουν τα φροντιστήρια. Μπορεί να είναι φίλο, όχι απλά. Δεν έχει να κάνει με αποτυχία. Είναι αποτυχία. Να κάνει με το ότι... Είναι αποτυχία. Είναι λίγο μια business στην οποία δουλεύουν όλοι. Είναι μια αποτυχία. Γιατί αν το σχολείο σου έδινε όπως έπρεπε αυτά που έπρεπε να σου δώσει, απλά φορτώνουν τα παιδιά με πάρα πολλά πράγματα όπως κάνανε και με εμάς. Μας φορτώνανε με ό,τι ειδών λαλακίες είχαν. Ενώ φτάναμε σε ένα σημείο που έπρεπε να μπούμε στην κατεύθυνση. Αυτό είναι η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Έμαθα πριν λίγα χρόνια. Έτσι. Κάθισε και διάβασα αυτά τα πράγματα. Με λεπτομέρεια, ναι. Την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα. Μας δεν τότε, ναι. Λοιπόν. 21 Μαρτίου είναι μια ουτοπία. Ναι. Δηλαδή, γιορτάζουμε 21 Μαρτίου γιατί έτσι αποφάσισε ένας βασιλιάς που ήρθε από τη Γερμανία, ναι, για να ταιριάζει με την γιορτή του Ευαγγελισμού. Ναι. Γιατί 21 Μαρτίου δεν είχε γίνει κάτι. 21-23 κάτι είχε γίνει. 26 κάτι είχε γίνει. Νομίζω Απρίλη είχε γίνει το. Το μεγάλο event, ναι, έγινε Απρίλη, ναι. Αλλά εμείς ζούμε ένα ψέμα τόσα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Okay. Τι? Είχαμε και το κρυφό σχολείο 400 χρόνια. Δεν υπήρχε. Αλλά εντάξει, εμείς αυτό το διαβάσαμε. Είδαμε και εκείνο τον πίνακα από τον. Πώς το λένε, Γίζη. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Εκείνο τον πίνακα, μωρέ, που είναι ένας παπάς με τα παιδάκια γύρω-γύρω. Α, ναι. Κρυφό σχολείο. Από εκείνη τη φωτογραφία έγινε το κρυφό. Από εκείνο τον πίνακα έγινε το κρυφό σχολείο. Εσύ έντυνε τα βιβλία σου. Αρνητής. Έλα. Εσύ έντυνε τα βιβλία σου. Αν τα καπλάντιζε, εννοείς. Αν τα καπλάντιζε, ναι. Εμείς έντυνα το λέμε στην Πέρα. Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά όχι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρε. Ναι. Από την αλήθεια. Μέχρι τρίτη γυμνασίου. Να τα καπλαντήσω εγώ, εννοείς. Δηλαδή να πιάσω το κάνω. Εγώ πάντα έβαζα τους δικούς μου να το κάνω. Η αδερφή μου ανασχολιόταν και ταυτόχρονα τη πετούσε και ένα δικό μου. Αλλά δεν είχα τέτοια μεγάλη τρέλα. Λόξα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα τέτοια λόξα. Εγώ επίση αρκετέ φορέ ήμουν σε μικρή και βιβλίο στο σχολείο. Γιατί... Και εγώ κάτω το θράνιο. Θρησκευτικά δεν τα έπαιρνα ποτέ. Πάντα τα είχα από κάτω. Και είχε και ένα μεγάλο βιβλίο κιόλα. Εκεί πέρα δευτέρα τρίτη ηλικίου. Είχε διάφορα πράγματα τα οποία δεν. Άλλο σου έχω πει ότι έχω κάνει σε μάθημα θρησκευτικών δευτέρα ηλικίου. Ολόκληρη δευτέρα. Για μεγάλο διάστημα δευτέρα ηλικίου δεν το έχω πει. Στο έχω πει, ρε. Τι. Στον αέρα. Επειδή βαριόμασταν. Επειδή βαριόμουν. Λέγεται. Okay, γιατί έχουν περάσει τι 11.30. Λέγεται. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, βέβαια, κριτικό, ο οποίο ήθελε να μα φέρει να πίνουμε ρακέ στο σχολείο. Λέει: κύριο Ανδρουλάκη, ήμασταν ήλικοι. Δεν πειράζει. Για χαβαλέ, βέβαια, το έλεγε. Και τον είδαμε στο Ριγιούνο που κάναμε τα από 10 χρόνια. Κρατιέται ακόμα. Τέλος πάντων. Τρίτη ηλικία, εγώ βαριόμουν θρησκευτικά, πως όλος ο κόσμος. Γιατί ήταν κάτι, ας πούμε, οκ, να είχαμε να λέγαμε. Και το καταλάβαινε και ο καθηγητής. Εγώ έπαιρνα χαρακτηριστικά τον μπουφάν, ξάπλωνα στο θρανίο, σκεφαζόμουν τον μπουφάν και γυμόμουν σαν θρησκευτικά. Παντελονάτα.
Δεύτερο θρανείο κιόλας Παπαδόπουλος. Δεν του έλεγε τίποτα ο καθηγητής. Εντάξει, την απειλή του παιδί δεν θέλει. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, και σε κάποια φάση με πιάνει μια έμπνευση. Με το μαλλί τότε. Είμαστε, θυμάμαι, θρανείο εγώ και ο φίλος μου Ηλίας. Από πίσω κάθονται δύο κολλητοί μου, με τους οποίους κάνω ακόμα πολύ καλή παρέα. Αδελφικοί φίλοι πλέον. Και λέω, τι κάνουμε τώρα. Κάτι χαζολογούσαμε και ξεκινάω να γράφω σε αυτά τα σπιράλ που είχαμε τα τετράδια, τα θρυλικά σπιράλ. Λοιπόν, ένα σενάριο. Α, κάτι μου λέει τώρα αυτό. Τι σου έχω πει, ταινία ερωτικού περιεχομένου. Την ώρα των θρησκευτικών. Και έχει γίνει μέσα, εντάξει, viral. Και έχει πέσει για δύο μήνες, κλαίγαμε. Και όλοι, όλοι δίναν τις δικές σου ιδέες και τις δικές σου προτάσεις. Mm-hmm. Και καθόμουν να γράφω και στο διάλειμμα του τελείω δρασκευτικά λέγανε τι έγραψες. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τσοντάς με λίγα. Πολύ απλά και κυμπάρι. Καλά, να σας πω κάτι, ο Σιρινάκης τι. Πώς ξεκίνησε δηλαδή, θεωρείτε εσείς. Και έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει. Και έχει πάρει τα βραβεία τα οποία έχει πάρει. Τώρα να ακούει κάποιος να πει, άστο και Παπαδόπουλο το αθλητικό. Ξεκινά τα σενάρια. Και ο Σιρνάκης έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησαν. Εγώ το άφησα από ένα σημείο και μετά, okay, εντάξει, βαρέθηκα. Δεν ολοκλήρωσε εκείνο το βιβλίο. Ναι. Το κρατάμε. Ωραία χρόνια. Αυτό. Ωραία. Και είναι το μαλλί. Ωραία. Όταν τελειώνει το νοσταλγεί στα καλά. Τα άλλα τα αφήνει έξω. Εντάξει. Μάλιστα. Τον διαφέρω λίγο σε αυτό που έκανε ρετρό τη φάση και θυμήθηκε. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Ωραία. Τις εποχές που έγραφε σενάρια ερωτικών ταινιών με σκεφτικών. Λίγο creepy άλλο που κάνω σκεφτικά. Δεν άκουγα τι έλεγε. Απλά το έκανα. Θα πεις να το λύσω ρόντο και στα μαθηματικά. Όχι, αλλά εντάξει. Θα το λέγαμε μια υποσυνείδητη αντίδραση λίγο. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως πηγαίνει κάθε μεγάλο Σάββατο να πάρει το Άγιο Φως, δεν ξέρετε. Και πιστεύει ότι έρχεται μέσα από την συγκεκριμένη κολόνα. Όχι ρε φίλε. Ιρωνεύεσαι. Σε κάθε ιρωνεύεσαι. Ιρωνεύεσαι. Άρα δεν θα το άλλο. Σε ενέπνεε κάτι στα θρησκευτικά φίλε και σου έβγαινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Απλά βαριόμουν να βγει. Ικτρά δηλαδή. Είχα ζωγραφίσει όλο το θρανείο και δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Και μετά έρχεται δηλαδή. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η αστήρευτη πηγή βλακεία την οποία είχαμε. Ναι, είχαμε, μπόλυγε. Αστήρευτη πηγή βλακεία. Εμείς είχαμε και ένα πολύ κακό το ότι σχολιάζαμε πάρα πολύ τους άλλους και τις άλλες. Πάρα πολύ. Αυτό γίνεται σε όλα τα σχολεία νομίζω. Ναι, πάρα πολύ όμως. Ναι. Εντάξει. Σε βαθμό που. Εντάξει, από εσά ήταν πολύ κουραστικό γιατί. Δεν υπήρχε κάποιο που να μιλήσει ή κάποια που να μιλήσει και να μην. Τι τον θάψουμε, κατάλαβες. Αν δεν ήταν δικό μας πάνω κάτω. Δεν ήμασταν κολόπεδα, ούτε ήμασταν τίποτα bullying και τέτοια. Όχι. Δεν ήμασταν, αλλά παιδί μου. Το κουτσομπολιό σε όλα τα σχολεία. Τώρα να δεις τι έκανα αυτό και τα λοιπά. Οι αλφασώνονται με αυτό και τέτοια. Ναι. Και βλακεία στηρευτική στα μαθήματα και σε εκδρομές που πήγαμε τριήμερες, πενθήμερες, ό,τι και αν πήγαμε κτλ. Ναι. Σε τριήμερη, εμείς στο διάδρομο του ξενοδοχείου, από τη μια στην άλλη, παίζαμε πόλο με παγάκια. Πήγαμε ό,τι παγάκια υπήρχε για αρχή. Πολύ ωραία. Ναι, και παίζαμε παγάκια. Που πηγαίνανε τριήμερες και ήταν, ξέρω εγώ, το σχολείο της Περέας και του Αζωστοχωρίου καλύτερα να πλακωθούν. Ναι, και πρέπει να πλακωθούν αυτό το πράγμα, ναι. Την άλλη φορά είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο να πούμε και έβγαινε ένα ντουμάνι καπνού. Και νομίζανε ότι πήγε φωτιά. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία πράγματα. Αυτά. Θα κάνουμε μια τέτοια κουμπί. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα θα έχουμε να ασχοληθούμε με τέτοια. Μην νομίζεις. Ναι, θα πάρουμε τηλέφωνο ενδεχομένως. Ξανέ στο διπλανό θρανείο. Ενδεχομένως και τον Πασχάλη. Για να μας τα πει και αυτός καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή. Το Γιάννη το Ζάτσι που έχει ετοιμαστεί εδώ και ένα μισά ώρο για να φύγουμε. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Δεν ήρθε! Ωραία. Βιάζεσαι. Συνεχίζουμε. Α, σου πω ότι αυτό σκεφτόμαι τώρα. Ναι. Ο Νίβο. Ο Νίβο, ρε. Και η αγάπη μας θα ζήσει αιώνια. Δηλαδή, εγώ δεν ξεχνάω πάνω και ένα live που ήταν τότε στα μεγάλα του Βιζένια. Είναι live που κάνω. Από εκεί γίνεται κι άλλο. Το άσε μια νύχτα μόνο. Άσε τα μια νύχτα μόνο. Είχε ένα live το οποίο τότε ήταν εδώ στο Σαλονίκη. Θα φύξει. Και από εκεί και μετά είχε γίνει. Μα είχαν βγάλει βράδυ στο. Και εγώ έχω πάει μια φορά εκεί. Ναι. Σε κιάμο σχολείο. Χάλια. Χάλια μαύρα. Χάλια. Ήρθε. Ωραία, φεύγουμε.
Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αύριο εδώ. Ω μπαλαντέρ. Αύριο το απόγευμα, εντάξει. Γκάσμα αύριο 5-7. Λοιπόν, όλο το pregame για το Άρη Σόφι. Ω μπαλαντέρ, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και πάλι επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.